Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. Personified in this case by a horrible cunt. Me. Gentlemen, put this festival on, you bastards, with a lot of love. We worked for 1 year for you pigs, and you want to break our walls down and you want to destroy it? Well, you go to hell. We're killing strangers. We're
μου να πω. Έχω καλή ήρθα. Έχεις, εγώ δεν έχω. Λίγο γεια σας, θέλω μόνο να πω ότι προτιμούσα το να το πάρει το κορίτσι. Το ξέρα. Μου αρέσει το τραγούδι. Μου αρέσει το τραγούδι με τον Πάριο. Το πρώτο τραγούδι εδώ πέρα δεν ξέρω. Καλημέρα θα πω. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσαμε ακριβώς 11. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν λίγο πριν την εκπομπή και συνήθως απλά δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και για όλα αυτά ο Νέξ Κομινός δεν ξέρει. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα λοιπόν. Καλημέρα, καλησπέρα. Κάποια στιγμή θα αποφασίσω. Σάββατο σήμερα, 14 Μαΐου. Θέλω να πω ότι είναι η επέτειος ο επιλευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Και το θυμάμαι αυτό γιατί ήταν η πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου που με βάλαν και οδήγησα ένα στάγερ. Το θυμάμαι εγώ, το θυμάται και όλοι οι Αλεξανδρούπολοι. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά. Μέσα στην λογική που δεν υφίσταται στο στρατό, εγώ που δεν οδηγώ, κάνω έτσι. Με οδηγώ. Αυτοκίνητο δεν οδηγώ. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν αυτό. Έπεσα θύμα ενός. Συγγνώμη για τη λέξη που θα πω, ενός ηλίθιου καραβανά. Ο οποίος μου λέει, πάρ' το, λέει, οδήγησε το. Αδερφέ, δεν οδηγά. Έλα, μωρέ. Και ούτε κάνουμε στο στρατόπεδο. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ναι, έτσι πρέπει. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την απελευθέρωση της πόλης. Ήρθε η ώρα να ξανασκλαβωθεί λίγο. Εντάξει, μιλάμε, πόλη... δεν νομίζω ότι έχω δει τόσο τρόμο μαζεμένο σε επισήμους. Πραγματικά, πραγματικά. Πώς γλιτώσαμε και την πρώτη φορά. Στρατοδικείο και. Μπορεί να νόμιζα ναι, ότι είναι τρομοκρατική. Εντάξει, εντάξει. Και τώρα μιλάμε για στάγια, μιλάμε για οχήματα τα οποία για να βάλει μια ταχύτητα, α πούμε, πρέπει να είσαι τουλάχιστον ο Χαλκ Χόγκαν. Ναι, ισχύει. Έτσι, λοιπόν. Ωραία, υπήρχε. Μου λέει το χαρακτηριστή. Έτσι, και ακόμα περισσότερο θυμάμαι. Εγώ Σαββατοκύριακο δεν ήμουν μέσα, έτσι. Ναι. Δόκιμος γάρ. Έπρεπε να έχει υπηρεσία για να είσαι μέσα. Και με φέραν από το σπίτι επί τούτου. Και όταν πήγα εκεί πέρα, λίγο θα με αφήσουν ρε παιδί με κάτω στο στρατόπεδο. Για να φύγουν οι άλλοι να πάνε στα γήματα. Ναι. Όχι. Έλα να οδηγήσει. Οδήγησε. Οδήγησε. Έτσι. Γιατί δεν μασάει εδώ, ελληνικό στρατό. Βρέμα πολύ κάτω, δεν μασάει, αλλά. Εντάξει. Με λέω, γιατί θα οδηγήσω και ένα αεροπλάνο. Έχω όλη την καλή διάθεση να το κάνω, δεν μπορώ. Έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν έρθει καφέδε και γιατί γίνεται να μεταπέξω από Σωτηρέλη, Μίτσο. Ναι, γεια σα. Και τώρα μπαίνει ο Μίτσο. Ωραία, θα βάλουμε λίγο το χαλί. Να βάλουμε, να λίγο, βάλουμε το λίγο το χαλί, γιατί ο Μίτσο είναι και λίγο βλάχο. Χαίρομαι που είναι ο Θωμάς εδώ πέρα γύρω πραγματικά. Και δεν, έχει, κάνε, δεν, έχει, δεν έχει αποθάνει το νόμπλ επάγγελμα του τσομπάνι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Θοδωρή, δεν το λέει. Είναι το επώνυμό του. Το επώνυμό του δεν το λέει. Πολύ καλή πασέφα του καφέδε εδώ πέρα. Θα πει το επώνυμο, δεν το λέει. Ή Ινδιάνικο ή Ρουμάνικο. Το Ρουμάνικο γιατί. Έχουν τέτοιε καταλήξει. Α, ναι. Oh yes. Trust me. I'm a doctor. Λοιπόν, το καλέ. Λοιπόν. Αυτά. Ζωντανέψω καφέ. Παρεμπιπτόντω το χαλί. Είναι χαλάρα. Είναι χαλάρα. Είναι από την σειρά του Warcraft. Λέγεται Arthas My Son. Είναι το συγκεκριμένο. Είναι ουσιαστικά από το τρέιλερ του Wrath of the Lich King. Παρ' όλα αυτά, ό,τι για να το αυτό. Το ήξερα λοιπόν. Ήταν, όλα... Α, το Wrath of the Lich King. Λοιπόν. Lich πια ήθελα. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Πώς γράφεται. Με I. Μήπως είναι η Ιθέλα ανορθόγραφη. Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να προφανώς να προωθήσουμε σε αυτό είναι ότι. Για μένα, μένα προτάς. Για σένα προτάς, μικρέ μονοϊτούλη. Αυτό ήταν ο Μέρλιν Μάνσον. Και ναι, όντως είναι από το John Wick. Όσοι δεν έχετε δει το John Wick, δείτε το. Εμένα δεν με εντυπωσίασε τόσο πολύ. Από ό,τι μαθαίνω, θα κάνει και sequel. Εντάξει, είναι μια καλή ταινία δράση που τη βλέπει σε DVD. Παίζει και ο φίλος μου Κιάνου μέσα. Φλαράκι, παλιά, τις εποχές του Speed. Ναι, δεν είναι λίγο παλιό το John Wick.
What? Δεν είναι λίγο παλιό. Προπέρσινο. Α, προπέρσινο είναι μόνο. Yes. Εγώ το στο μυαλό μου το είχα πολύ πιο πίσω. Όχι, ταινία του 14 ή του 15. Εγώ το είχα για 12, δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο πολύ αργά να κάνω το sequel, όχι, εντάξει. No. Ναι, και η αλήθεια είναι και το ίδιο το. Πώς το λένε, απάντησε Caps Lock. Και το ίδιο το ταινία. Ναι, το ίδιο το movie. Είναι μια καλή ταινία, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Anyway, εντάξει. Γιατί όταν άκουσα να μιλάνε γι' αυτό, νομίζω ότι ήταν το καινούργιο Die Hard. Και πολύ σκληρό για να πετάνει. Αλλά ναι. Αλλά δεν πέτανε τελικά. Δεν πέτανε τελικά γιατί είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, ο λόγο λοιπόν, που υπάρχει το συγκεκριμένο χαλί από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοια ηχητικά. Και αν κάποιο δεν ξέρει ποιο είναι το πιο σκληρό για να πεθάνει, το νικτήρο. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι δεν γίνεται. Να έχει κομμουνί, το έχει δει το πιο σκληρό για να πεθάνει. Το ένα. Το ένα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Α, είπα, όχι μόνο μια φορά. Είπα, μήπως. Όχι μόνο. Βασικά να σου πω κάτι. Δεν έχει γίνει το hit, όλα τα περιμένω. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τη ίδια εμβέλεια. Δεν ξέρω γιατί. Τη ίδια εμβέλεια. Απλά εκείνο ήταν πρώτο. Μάλιστα. Νομίζω ότι το Die Hard ήταν μεγαλύτερη. Αλήθεια το λέω. Δεν το λέω χωρίς να θέλω να δείξω ούτε το Die Hard έδωσε καινούργια όθηση στο τι μπορεί να είναι μια action ταινία. Από εκεί και μετά γίνανε πολλές ταινίες που ήταν ακριβώς ίδιες. Έτσι. Ναι. Το hit δεν είναι επειδή έχει τον Τενίρο και τον Πατσίνο μέσα. Που, τον Τενίρο και τον Πατσίνο τον είχε μια άλλη ταινία που δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα από το 50 Cent. Και ήταν μια χαζομάρα και εμείς. Είναι από όλες τις πλευρές η τρομερά καλοδουλεμένη ταινία δράση. Ναι. Από άψη supporting ηθοποιών, από άψη soundtrack, από άψη σεναρίου. Mm-hmm. Τρομερό. Είναι επική τελεία. Απλά επική. Και η σκηνή στην οποία βρίσκονται οι δυο τους και μιλάνε, η κλασική πλέον σκηνή, έτσι. Και μιλάνε μέσα σε ένα ρέστοραν, τέλος πάντων, πίνουν καφέ και συζητάνε ένα τον άλλον, θεωρείται πλέον σκηνή ανθολογίας. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, εγώ ξεκίνησα να δικαιολογήσω το χαλί. Το χαλί που είναι ο Lich King. Ναι, είναι από το Δαράθο The Lich King. Το expansion του World of Warcraft, το οποίο βγάζει καινούριο expansion παρόλα αυτά. Έτσι, γιατί με ένα expansion δουλειά δεν γίνεται. Όχι, έχει πάρα πολλά expansion. Πόσα δηλαδή. Πάνω από 6, σίγουρα. Αχα. Δεν ξέρω τι είναι το expansion βέβαια, αλλά από εκεί μετά. Λοιπόν, όπως και να έχει, η ταινία έχει πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου. Εμείς από εδώ θα δώσουμε 6 προσκλήσεις όπως δώσαμε και για το Civil War. Επάνω στη συγκεκριμένη διαδικασία, μαζί με τις 6 προσκλήσεις, θα κληρώσουμε και το banner και το poster του Civil War. Για να μπορέσουν τέλος πάντων να. Θέλω να δώσω τη μεγάλη σημασία στην κλήρωση του banner και του poster. Ιδιαίτερα στην κλήρωση του banner θέλω να δώσω τη σημασία. Μάλιστα. Θέλω να δώσετε έντονη προσοχή. Είναι expansion και εκείνο. Γίνει expansion. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο απέναντι μου ακόμα δεν έχει δει το Civil War για κάποιο λόγο. Είσαι εσύ για μην μιλήσουμε για αυτό. Ψάχνω ποιος είναι απέναντι. Ναι. Δεν έχω δει το Civil War, φίλε, για την εποχή εξετάσεων και η δουλειά μου είναι τρεις φορές αυτή που έχω συνήθως και αυτό δεν λέει κάτι από μόνο του. Το έχουμε ζητήσει σχεδόν δύο φορές παρεμπιπτόντως γιατί έχουμε δει και bits and pieces στο YouTube ξανά, ας πούμε. Καλά. Θα προσπαθούσα να πάω σήμερα, δεν βλέπω να προλαβαίνω. Ίσως πάω αύριο. Ίσως. Ίσως. Αλλά θα πάω το σινεμά γιατί είναι cinematic experience, παιδί μου. Εντάξει. Δεν είναι κάτι που θα το δεις κατευθείαν στο σπίτι. Ναι, ξεκάθαρα. Για όσοι δεν το είδατε, να πάτε να το δείτε. Τόσο ομά, τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα αθλητικά να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε από. Ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ότι για μπάσκετ περιφερειακό θα σχολιάσουμε αργότερα, διότι έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου της Εκασαμάθ. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε και το Final Four της Εκασαμάθ, στο οποίο βρίσκεται ο Αστέρας. Τι φλανά έχει το Final Four της Ευρωλίγκας. ο νικητής ουσιαστικά παίρνει και την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Με το καλό. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο τοπικό ποδόσφαιρο, που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο την τελευταία αγωνιστική για την δεύτερη κατηγορία. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία και τον πρώτο όμιλο. Πρώτα-τελευταία αγωνιστική την περασμένη εβδομάδα. Αποτελέσματα: ΑΟΠΟ Ταμιάς Εθνικός Νέας Καρδιάς 1-0. Άρης Πηγούνα Τρόμης Χαλκερού 2-4. Μυρμηδόνες Καβάλας Αίας Παναγίας 3-2. ΠΑΟΚ Καβάλας Πανιόνιος Ξεριά 6-2. Θεαγέννης Ατρόμητος Λεκάνης 1-0. Και Θράκη Γραβούνας Δόξα Μηδαλεώνα 2-0. Ρεπό είχε ο Άρης Πρίνου. Η βαθμολογία έχει πρώτο και πρωταθλητή τον Εθνικό Νέας Καρδιάς με 58 βαθμούς, 56, 12 τέρματα. Την επόμενη σεζόν θα είναι στην μεγάλη κατηγορία. Δεύτερη θέση για τον Άρη Πηγών με 40 βαθμούς, 43, 34 τέρματα. Και τρίτη θέση για τον Νέα Παναγίας με 39 βαθμούς, 48, 39 τέρματα.
Οι τρεις τελευταίες θέσεις ανήκουν η 11η στους Μυρμιδόνες Καβάλας με 25 βαθμούς 33-40 τέρματα, 12η θέση στον Ατρόμητο Λεκάνης με 23 βαθμούς 29-41 τέρματα και τελευταία θέση στον Πανιόνιο Ξεριά με 19-29-54 τέρματα. Είναι και ήδη υποβιβασμένο στην χαμηλότερη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος, την Τρίτη. Πρώτος όμιλος, δεύτερη κατηγορία, 26η και τελευταία αγωνιστική αυτό Σαββατοκύριακο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Εθνικός Νέας Καριάς Θεαγέννης, Πανιόνιος Ξεριά Άρης Πηγών, ΕΑΣ Παναγίας Θράκη Γραβούνας, Άρης Πρίνου Μυρμιδόνες Καβάλας, Ατρόμητος Χαλκερού ΑΟ Ποταμιάς και Ατρόμητος Λεκάνης Δόξα Μιγδαλεώνα. Ρεπό έχει ο ΠΑΟ Καβάλας. Στην Καριά έχουν προφανώς φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αυτό δεν είναι καλό για τον Θεαγέννη, εγώ θα έλεγα. Διότι στις φιέστες το σκορ ξεφεύγει. Α, σοβαρά. Δεν ξεφεύγει. Θα συγκλάσω. Ναι, συνήθως. Δεν ξεφεύγει. Έχω έρθει φιέστα. Πώς το λένε. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλές κακίες, αλλά έχω κάτω και πάρα πολλές. Όχι, μα αυτό που είσαι στο μυαλό δεν έχω έρθει σε φιέστα. Λοιπόν. Λοιπόν, ξέχασα τι θέλω να πω. Η Λέστερ τη φιέστα πώς ακολουθεί. Δεν έβαλε πολλά νομίζω. Μου βάλει τρία. Ναι. Και καλό είναι. Ναι, εντάξει. Στις ελληνικές φιέστες, ας το πω καλύτερα έτσι. Σε αυτές που θυμάμαι εγώ. Γιατί τις δύο τις έχει υποστεί η Καβάλα, αυτές που θυμάμαι εγώ. Μία φιέστα που έχει υποστεί η Καβάλα ήταν το 97 από τον Ολυμπιακό με 6-0. Ναι. Στο παλιό Γεώργιος Καραϊσκιάκης. Ναι. Που ήταν το πρώτο από τα συνεχόμενα 7 του Ολυμπιακού. Και το δεύτερο είναι πριν από 2 χρόνια στον Εγινιακό, που ίσως έκανε φιέστα το ότι μπήκε στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Football League, κερδίζοντας την Καβάλα με 5-0. Για την Καβάλα είναι άστα και φιέστα. Η Καβάλα είναι αντιθέσει στις δικές της φιέστες. Αν εξαιρέσουμε το 4-0 επί του Ατρομήτου όταν ανέβηκε από τη Β' στην Α, γενικότερα δεν κάνει τρελά σκορ. Στις δικές της, μάλιστα. Οι γιορτές τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, 25η αγωνιστική, για να ολοκληρώσουμε και δεύτερη κατηγορία. Άρης Ζυγού Ένωση Δριάδας 0-0. ΑΟ Ελεοχωρίου Φρίξ Πλατανοτόπου 1-3. Μακεδονικός Αμισιανών Ασπίδα Πολυστήλου 1-2. ΠΑΟ Καγίου Ανδρέα Δόξα Λιδίας 2-4. Ηρακλής Μυρτοφύτου Ορφάνη 5-4. Παγκαίο Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων 1-3. Ρεπό είχε ο Κεραυνός Ελευθερών. Η βαθμολογία έχει πρώτο και πρωταθλητή τον Άρη Ζυγού με 55 βαθμούς 51-15 τέρματα. Δεύτερος ο Φρίξος Πλατανοτόπου με 50 βαθμούς 53-26 τέρματα. Και τρίτη θέση στο Μακεδονικό Μισιανό με 45 βαθμούς 37-23 τέρματα. Οι τρεις τελευταίες θέσεις ανήκουν η 11η στην Δόξα Λιδίας με 23 βαθμούς 33-50 τέρματα, 12η θέση στην Ένωση Δριάδας με 22 βαθμούς 33-38 τέρματα και τελευταία στο Μέγα Αλέξανδρο Φιλίππων με 20 βαθμούς 31-45 τέρματα. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παίζεται ο υποβιβασμός. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Ναι. Στον κύριο που διάλεξε τα νερά. Μάλιστα. Είπα να μην είναι πολύ παγωμένα. Ναι. Και το πέτυχε. Μάλιστα. Δεν, ο Θοδωρής. Λες να ήταν ο Θοδωρής, να μην ξηγήθηκε έτσι. Θοδωρής χου. Δεν έχει επίθετο. Α, Θοδωρή, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά δεν ξέρω, Θοδωρή, αν είσαι εσύ που τα πέτυχες. Μπράβο, αγόρι μου. Χαίρομαι που δεν είναι παγωμένα. Εντάξει, σας αφήνω. Μπαμπαμ. Μπαμπαμ. Πάμε. Πάμε. Η τελευταία αγωνιστική και για τον δεύτερο μπλουζ δεύτερης κατηγορίας. Αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα έχει ως εξής: Κεραυνός Ελευθερών Άρης Ζυγού, Φρίξος Πλατανοτόπου Δόξα Λιδίας, Ασπίδα Πολυστήλου Ηρακλής Μυρτοφύτου, Ορφάνη Παγκαίο, Ένωση Δριάδας ΠΑΟ Καγίου Ανδρέα, Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων ΑΟ Ελεοχωρίου, ενώ ρεπό έχει ο Μακεδονικός Αμισιανών. Αυτά για το τοπικό ποδόσφαιρο. Για το περιφερειακό έχουμε το εξής. Για πες. Αύριο είναι η πρώτη αγωνιστική των περιφερειακών play-off, των Μπαράζ Ανόδου για τη Γάμα Εθνική, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε, όπου ο Ηρακλής βρίσκεται μέσα ως πρωταθλητής Καβάλας για την διεκδίκηση για ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αύριο λοιπόν στις 5 στο Βερούλιο, ο Ηρακλής Καβάλας Δόξα προσκυνητών απέναντι στην πρωταθλήτρια Ροδόπης, ενώ στο άλλο παιχνίδι Ορφέας Πούμα Ξάνθης ΑΕ Δίδυμο Τείχου για την δύσκολη αποστολή που ξεκινά ο Ηρακλής αυτά τα 6 παιχνίδια για να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Επίσης αύριο στις 5, φαντάζομαι να το σχολιάσουμε αργότερα και εκτενέστερα με τον Βασίλη, η Καβάλα. Το Σουδάκι, γιατί τον Ιωάννη. Τον Ιωάννη, τον Ιωάννη. Α, τον Ιωάννη, τον Ιωάννη, τον Ιωάννη. Ναι. Έχουμε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Δόξα Δράμας και Καβάλα. Ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Καβάλα, έχει όμως για τη Δόξα, η οποία εάν κερδίσει μπορεί να κατακτήσει την δεύτερη θέση, η οποία ίσως με ανακατατάξεις και γενικότερα. Ανακατατάξεις με διατάξεις.
Γενικότερα. Γενικότερα. Άλλο θέλω να πω, αλλά επειδή βρίσκω τις συνεντεύξεις. Ναι, προσπαθώ να βρω τη λέξη γι' αυτό και προσπάθησα να το καταπιώ, να το σώσω, αλλά δεν αναδιαρθρώσεις. Αναδιαρθρώσεις. Μεγάλε. Ναι. Μπορεί να μην ακούω τι λες ως επιτοπλίστων, αλλά εντάξει. Ναι, αναδιαρθρώσεις. Γιατί ακούω beats και pieces. Ίσα-ίσα για να βρω τον δρόμο, άκουσα δόξα μα. Έτσι, άκουσα Βασίλη Ιωάννου, είναι σαν να θέλει να ανοίξει η σπηλιά με τον Αλίπαμπάκ του 40 κλέφτε. Λοιπόν, έβαλα εδώ στο κινητό μου τα κινέζικα τη γραφή, δεν ξέρω πώ το έκανα. Αλήθεια. Yes, θα φωνάξω τον Μπρουζ Λί να τα διαβάσει, ο Μπρουζ Λί ήταν Ιαπωνέζο, δεν μπορεί. Λοιπόν, για πάμε. Αν γίνουν λοιπόν αναδιαρθρώσει, ίσω η δεύτερη θέση οδηγεί στην παραπάνω κατηγορία. Από εκεί και πέρα, εάν η Καβάλα κερδίσει, κλείνει την σεζόν με ένα 5-5 και ουσιαστικά βοηθάει τον Νέστο, ο οποίος, αν και εφόσον κερδίσει τον Ιορδαϊκό, είναι αυτός που κατακτά τη δεύτερη θέση αντί της Δόξας Δράμας. Γιατί το λέμε χαμηλά έτσι. Είναι αυτός που κατακτά τη δεύτερη θέση αντί της Δόξας Δράμας. Για κλείσιμο, για κλείσιμο. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις από τη μεσοβδόμαδη συνέντευξη τύπου που γίνεται από τον ΑΟΚ. Θα μιλήσουν, μάλλον θα ακούσουμε, έχουν μιλήσει ήδη, Μπρατσιάνη, Λίτσκας. Και ο coach, ο Γιάννης Οταουσιάνης. Έχουν μιλήσει ήδη. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Ναι, γιατί έχουν μιλήσει ήδη, θα μιλήσουν τώρα. Ναι, αυτό είναι. Μην μπερδεύεστε. Είναι κονσέρβα, μην ψαρώσετε. Οκ. Okay. Ναι, ότι τώρα και τρέξετε να βρείτε τον Μπρατσιάνη. Δεν είναι εκεί. Κατά πάσα μετά πίνει καφεδάκι το παιδί. Λοιπόν, πάμε να του ακούσουμε. Καλημέρα από μένα. Δύο λόγια θέλω να πω μόνο για το μάτς με τη Θήλα Φιλότα. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και το πρώτο ημίχρονο. Για το μάτς με τη Δόξη το ξέρετε εσείς πολύ καλά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι που θα ήθελε ο κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει. Εμείς παρόλα αυτά δουλεύουμε καθημερινά πολύ καλά ώστε να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι την Κυριακή και να τελειώσουμε όμορφα και ωραία τη χρονιά μας. Κάποια ερώτηση, Τάσο? Η επόμενη χρονιά θα είσαι εδώ στην Καβάλα? Θα το συζητήσουμε. Είμαι ανοιχτός σε όλα. Θα ξεροδίζει τελειώνει το πρωτάθλημα. Ναι. Θετικός είσαι δηλαδή. Θετικός, ναι, εννοείται αυτό. Και εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο του αγώνα που μας πέρασε την Κυριακή, τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και πάμε την Κυριακή με αντίπαλο του Δόξα Δράμας. Ένα ντέρμπι, χωρίς άγχος εμείς, διότι έχουμε εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, όλο το άγχος το έχει η Δόξα Δράμας. Πάμε να κερδίσουμε, να κλείσουμε τη χρονιά με ένα 5-5. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Στα πλαίσια της αναφοράς για το προηγούμενο παιχνίδι, το ζητούμενο ήταν η νίκη σαφώς. Αυτή επιτεύχθη για να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις που θέλαμε μέσα στο γήπεδό μας με νίκη. Μια μικρή ανάλυση του παιχνιδιού. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και μάλιστα στα πρώτα 30 λεπτά μπορώ να πω ότι ήμασταν απόλυτη κυρίαρχη του παιχνιδιού. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό, πιέσαμε τον αντίπαλο σε όλο το γήπεδο. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες πέρα από τον γκολ και μπορώ να πω ότι δεν αποζημιωθήκαμε σε αυτά τα 30 λεπτά από την ενέργεια που βγάλαμε με το σκορ που είχαμε. Σε ένα ημίχρονο το οποίο δεν απειληθήκαμε καθόλου για τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος πήρε μέτρα, έβγαλε αυτός το δικό του κομμάτι του παιχνιδιού, σαφώς μας ανησύχησε, αλλά το τέλος του παιχνιδιού μας βρήκε να τελειώνουμε με 2-0 και να πετυχαίνουμε την τέταρτη σερή νίκη με ένα στατιστικό σε αυτά τα τελευταία 4 παιχνίδια, 10 γκολ επιθετικά και ένα γκολ παθητικά. Νομίζω σαν νούμερο είναι κάτι το αξιόλογο. Να έχει 4 νίκες συνεχόμενες με 11 στατιστικό. Τέλειωσε αυτό το παιχνίδι. Τώρα μπροστά μας έχουμε σαφώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το αποδεικνύει η πορεία της στο πρωτάθλημα και γενικώς έδειξε ότι είναι και σε καλή κατάσταση βλέποντας το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Είναι μια αγωνιστική μεταξύ δύο ομάδων με μεγάλη ιστορία και δύο καλών ομάδων. Ένα ωραίο παιχνίδι για όλους. Προπονητές, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους. Ευχόμαστε να είναι αντάξιο της έγκλης, της ιστορίας και της ποιότητας που έχουν και οι δύο ομάδες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ετοιμαζόμαστε καθημερινά, όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δουλεύουμε, να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει και που κάνουμε καθημερινά εδώ και 2,5 μήνες.
Οπότε προφανώς έχετε βρει όμως και ένα διάβλο επικοινωνίας καλό και προφανώς έχετε βρει και ίσως μια φόρμα συνεννόησης μάλλον και για το budget από ό,τι καταλαβαίνω. Τι θα διαχειριστείτε. Κοιτάξτε, οι σκέψεις που έχουμε και τα πλάνα που έχουμε σαφώς έχουν άμεση σχέση με το budget της ομάδας, έτσι. Αυτό που σκεφτόμαστε τέλος πάντων και έχουμε στο μυαλό μας, αυτό μπορούμε να βγάλουμε σαν είδηση τώρα, απαιτεί σαφώς μεγαλύτερο budget από το περισσότερο. Πιο περισσότερο budget. Φυσικά. Για πρωταθλητισμό είναι. Βέβαια. Όταν δηλώνεις πρωταθλητισμό θα πρέπει να τον υποστηρίξεις κιόλας. Το expansion. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Εντάξει. Α, μάλλον θυμήθηκα. Τι. Τι θέλω να κατεβάσω. Hey, φυλακή είναι κοντά εδώ πέρα. Έτσι. Στο μεταξύ το άλλο μου το υπολογιστή κάτι μαγκές μου κάνει με τα κατεβάσματα. Τι μαθαίνει. Δεν σ' αφήνει. Κατά πάθα πενιότητα ιώθ. Λογικά ναι. Με τον Κέθο. Ναι, ιώθ είναι. Anyway. Δεν φοράς αντιβάρους στον υπολογιστή. Φοράω, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο ιώθ ήταν too much. Εντάξει, okay, πρόσεχε. Πρόσεχε λοιπόν. Προφανώς όπου βρεις, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει να κατεβάσεις, το κατεβάζεις και έχεις κατεβάσει όλους τους ιούς του πλανήτη, λογικά. Μα κατεβάζω από ένα πολύ συγκεκριμένο site και κατεβάζω πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν όπως επιτοπλίζουν οι ιούς. Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτοί που βάζουν τις σειρές. Να ξέρεις, και αυτοί που βάζουν τις σειρές. Ναι, αυτοί που βάζουν τις σειρές το έχουν αποφασίσει, ας πούμε, και η σειρά είναι ώρες μετά ready για κατέβασμα. Και μάλιστα με τρομερή ποιότητα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις. Ναι. Κάποιος κάθεται απέναντι στην τηλεόραση με ένα camcord και το γράφει. Το οποίο είναι τραγικό. Συμβαίνει πάρα πολύ σε ταινίες. Σε ταινίες, ναι, στο σινεμά δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάτσει στη διαδικασία. Ποιος μπορεί να μπει στη διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο. Anyway. Κι όμως το κάνουν. Όχι, να δει την ταινία αυτή. Ναι, όχι, δεν μπόρεσα ποτέ. Ούτε κι εγώ. Αυτό που ακούγεται είναι το περιτύλιγμα του Καλαμακίου. Ναι. Που για τους βόρειους σημαίνει καλαμάκι που ρουφάνε και για τους νότιους σουβλάκι. Ναι, αλλά. Αλλά είναι δύσκολο να πιεις σουβλάκι με το σουβλάκι τον καφέ. Οπότε είναι καλαμάκι. Μάλιστα. Για το καφέ του φίλου μου του Κομνηνού. Είναι το γνωστό και ως Κομνηνάκι μου καλαμάκι. Εκμείνει στην ιστορία σχεδόν. Έτσι, έτσι. Πραγματικά, σαν την οικονομαχία. Λοιπόν, γιατί το έχουμε. Το έχουμε χτίσει λίγο, θα κλείσουμε και με ηχητικό από το Warcraft, τύπου τον πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλέ χαμός. Μετά έχω φέρει τουλάχιστον 6 από φιλαράκια, οπότε έτσι θα πάει με τέτοια. Καλέ χαμός επίσης, σταμάτα. Stop it now, please. Μπράβο. Λοιπόν. Τώρα κόλλησα. Ναι, ακούσαμε τους τρεις πρωταγωνιστές της συνέντευξης τύπου, τον Αλέξη τον Μπρατσιάνη, τον Γιώργο Τολίτσκα και τον Γιάννη Νταουσιάνη, δύο πρώτοι ποδοσφαιριστές. Ο τελευταίος είναι προπονητής, για όσους δεν γνωρίζουν. Και ξέρω ότι Γιάννη δεν γνωρίζεις, αλλά αμφιβάλλω αν άκουσες τι είπα αυτή τη στιγμή. Ναι, όχι, είδε. Ο δεύτερος είναι προπονητής, για όσους δεν γνωρίζουν, σκεφτόμουν. Ο τρίτος είναι προπονητής. Σκεφτόμουν πόσα επεισόδια του Banshee έχω δει για να κατεβάσω το επόμενο. Μάλιστα. Έχεις και κάποιο εδώ παρεμπιπτόντως που έχω. Πού έχω. Στο 3 σταματάει εκείνο. Για δες λίγο. Που είναι πολύ σχετικό με τη συνέντευξη. Ναι, σταματάει στο 4. Έχω δει και το 4. Έτσι λέει. Εδώ. Crazy Mac this is. Μάλιστα. Θα κατεβάσω το 5. Ωραία. Είμαστε Βενιζέλη 89, αγαπητή αστυνομική τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γιατί ηλεκτρονικό εγκλήματος, δηλαδή, συγγνώμη, λέει. Η σειρά αυτή βγήκε το 12. Δηλαδή και ο ίδιος ο Μπάνσι να ήταν. Θα έλεγε, δεν μπράζει, Γιάννη. Don't worry. Ό,τι ήταν να βγάλουμε, το βγάλαμε. Το βγάλαμε τώρα. Τώρα είμαστε τέταρτη σεζόν, άμα θέλετε, στο OTTV που λέει ο Νοβίτσκι. 28 χρόνια στην Αμερική, TV, μεγάλη Νοβίτσκι. Από πού είσαι, το Λιτόχωρο. Από το Λιτόχωρο το λένε ακόμα TV. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε και σαν Twitch. Βέβαια, ωραία. Την κατέστρεψα τη συνέντευξη. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου. Κρατήσαμε και ένα κομμάτι. Ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μάλλον, από τη συνέντευξη τύπου του Γιάννη Τόσιανη, διότι ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είπε και άλλα πράγματα. Κράτησε αυτό το κομμάτι, διότι αναφέρθηκε στο budget τη επόμενη σεζόν και από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει για μεγαλύτερο budget για να χτίσει την ομάδα τη επόμενη χρονιά. Κάτι που δείχνει τη διάθεση των ανθρώπων
που διοικούν αυτή τη στιγμή την καβάλα για το παραπάνω βήμα, για την άνοδο και να ξεκολλήσει αυτή την κατηγορία στη Football League, να ξεκολλήσει η ομάδα την καβάλα. Να ξεκολλήσει και να ξεκολλήσει. Θέλω να σχολιάσω και μάλλον θα σχολιάσω με τον Ιωάννη όταν θα συμμετέχει. Είναι η θεωρία ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα ο Λευτέρης ο Πανταζής. Έλα, σοβαρά. Ναι. Χαμός, δεν ξέρω αυτό. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Η ομορφότερη ομάδα του κόσμου μου. Καβάλα είσες. Και μόλις φτιάξαμε το σποτάκι της επόμενης εβδομάδας. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Καβάλα είσες. Βλέπεις ότι σε αφήνω έτσι για να το έχω καλά ηχητικά για την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Δεν μπορώ να το κατεβάσω. Το φτιάξαμε την επόμενη εβδομάδα να είσαστε. Καμώ τι δεν μπορώ να το κατεβάσω. Τι έχω πάθει. Να βγει έξω από τον κεντρικό υπολογιστή και πάρ' το να κατευθείαν στο. Κάτσε. Ή εκδίκησε ένα πιάτο που τρώγεται κρύο μπάντσι. Λες και έσπασε, ξέρω εγώ, τα αρχεία τη. Ένα εγώ και ένα στο τζομπ. Για πάμε. Τη Σιλντ, ούτε καν, α πούμε. Λοιπόν. Δεν θα το σχολιάσω διότι όλα αυτά είναι εικασίες και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία έγγραφη τέλος πάντων δήλωση του Λευτέρη Πανταζή ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα. Ο κύριος Κανάκης το ανέφερε την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το ακούσαμε τον κύριο Κανάκη να μιλάει. Το για τον Πανταζή. Όχι, ότι εγώ έχω λάβει προσφορές καθημερινά χτυπάνε τα τηλέφωνα. Θα το θυμόμουν, θα είχε σκαλιστεί στο μυαλό μου. Λοιπόν, έχουμε και το σποτάκι για την επόμενη εβδομάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλό ήταν πάντως. Μπράβο μου. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε φαντάζομαι αυτά αργότερα με τον Βασίλη. Πάντως αυτό το ότι θα υπάρξει νέα τέλος πάντων άνοδος στο budget, γιατί νομίζω ότι υπήρχε και φέτος άνοδος και γενικά φαίνεται η διάθεση των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα για να ξεκολλήσει από την ΓΑΜΑ Εθνική ΟΑΟΚ. Εμένα το δύσκολο δεν είναι να βγει από την κατηγορία, το λέω και το ξαναλέω, το δύσκολο είναι να παραμείνει στις παραπάνω, όπου οι υποχρεώσεις είναι τελείως διαφορετικές. Δουλεύεις επαγγελματικά πρότυπα και τα χρέη σου είναι σε επαγγελματικά πρότυπα. Σαν ερασιτεχνική ομάδα έχεις ιδιωτικά συμφωνητικά με ποδοσφαιριστές. Εκεί, όταν ανέβεις στην Football League και στην Super League προφανώς, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για συμβόλαια, μιλάμε για υποχρεώσεις προς τρίτους. Εντάξει. Εκεί είναι τελείως. Και τα ταξίδια, όπως γνωρίζετε, είναι σε όλη την Ελλάδα και όχι μέχρι τη Φλόρινα. Αυτά είναι οι προβληματισμοί μου. Αυτή είναι μάλλον οι προβληματισμοί μου. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να τρέξουν μια ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό στη Football League. Σίγουρα μπορούν να τη βγάλουν. Εγώ το πιστεύω ότι μπορούν να τη βγάλουν. Αλλά το έχει πει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μήτρης, ότι πρέπει να πλώνουμε τα πόδια μας. Ήταν ο γιατρός στην κόρη μας. Και ήταν ο Μήτρης για ένα άλλο παλικάρι που δεν το θυμάμαι, συγγνώμη, και ήταν και ο γιατρός ντυμένος φορμάτος. Ήταν έτοιμο για να τρέξει λογικά. Δεν ξέρω αν τον έχει φίλο στο Facebook, αλλά ενημερώνει. Τρέχει, ναι, γενικότερα, ναι, πραγματικά. Εντυπωσιακό. Μονάχα που το βλέπω, κουράζομαι εγώ, βέβαια. Αλλά μπράβο. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρο, το οποίο νομίζω ότι κράτησε αρκετά. Έτσι. Περισσότερο από όσο πίστευα. Είμαι Πανταζή για ομάδα. Ναι, απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά και η ωραιότερη ομάδα του κόσμου. Θα βγει ένα καινούριο soundtrack. Αν δεν μα προλάβουν οι Αρβίλα, καλύτερα να το βγάλουμε εμεί. Εγώ το λέω. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν. Καμία σχέση με το ποδοσφαιρικό. Γενικότερα νομίζω με το αθλητικό γίνεται ο νομίζω που και που ο Σερβετάς είναι παοξής βαμμένος και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός βαμμένος. Ο Καραφλούλης. Ο Κανάκης είμαι σίγουρος δεν έχει καμία σχέση. Ναι, καμία όχι, όχι. Είναι δεν ξέρει πώς θέλετε. Και ο Παναγιωτόπουλος είναι τρομερός μουσικός παραγωγός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με ομάδες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι επειδή το ράδιο Αρβίλα έχει γίνει σχεδόν ίδιο με το θέμα Αναστασιάδη, έχω χρόνια να δω. Όχι, δεν θα το έλεγα. Όπως και να έχει. Εγώ θα το έλεγα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλήθεια, γιατί ο Θέμος δεν βλέπετε πλέον. Δεν βλεπόταν ούτως ή άλλως. Καλά, ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Anyway. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο μάλλον διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, θα έχουμε και ηχητικό από Warcraft. Σε παρακαλώ, θέλω να τα ακούσεις. Θα έχουμε ηχητικό από Warcraft. Θα γίνει ένα χαμό στο expansion. Πάμε. My son. The day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name. Arthas, I tell you this, for when my days have come to an end, you shall be king.
Αλφα Ράδιο 88,6. Η συχνότητα του κύρους. Είσαι ενήλικας, είσαι φοιτητής και δεν έχεις ακόμα πτυχίο αγγλικών. Ποτέ δεν είναι αργά. Πάρε το γρήγορα, σίγουρα και οικονομικά στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Highway. Απόκτησε το Proficiency του Michigan, το City and Guilds, το EdExcel, το TAI ή το IELTS χωρίς δεύτερη σκέψη. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Highway. Υπεύθυνος Γιάννης Μελισσόπουλος. Βενιζέλου 75α, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459 και Κολοκοτρώνη 93 έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Το να δουλεύεις με τη γη σημαίνει ξόδεμα. Γιατί ξοδεύεις από το χρόνο σου, τα υλικά σου, από την ενέργειά σου και το μυαλό σου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που έχεις. Αλλά τι γίνεται όταν πρέπει να ξοδέψεις από αυτά που δεν έχεις? Γι' αυτό η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την Κάρτα Αγρότη. Μια κάρτα για να χρηματοδοτείς τις αγορές σου, να ξοδεύεις για τις ανάγκες της γης σου τη στιγμή που χρειάζεται και να την εξοφλείς όταν πάρεις την αγροτική επιδότηση. Βγάλε και εσύ τη δική σου κάρτα αγρότη στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο συνεργάζεσαι. Γιατί η γη σου δεν μπορεί να περιμένει. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Πληροφορίες και όροι στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Bookfest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου με βιβλία 100 και πλέον εκδοτών, έρχεται στην Καβάλα για λίγες μόνο μέρες, από 14 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. Bookfest, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες στη μεγάλη βιβλιογιορτή των μεγάλων ευκαιριών. Bookfest, απίστευτα φθηνές τιμές βιβλίων που αρχίζουν από 50 μόλις λεπτά. Σας περιμένουμε όλους σε έναν άνετο και μεγάλο χώρο για να επιλέξετε τα βιβλία που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. Η είσοδος στο Bookfest είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει κανένα όριο αγορών και γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Και δυνατότητα έκπτωσης τιμολογίου. Bookfest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου για όλη την Ανατολική Μακεδονία, είναι εδώ, στην Καβάλα. Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. Μην το χάσετε. Ανοιχτά καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Κυριακή κλειστά. Όπα, καλά τα λέει ο καλλιτέχνης. Τι λες καλέ, είδες τις προσφορές της Kouros Istiqbal? Τώρα είναι η ώρα να παντρευτούμε. Με 1.399 ευρώ ντύνεις όλο το σπίτι και μάλιστα ποιοτικά. Με 1.399 ευρώ? Με 1.399 ευρώ παίρνεις σαλόνι, τραπέζι σαλονιού, έπιπλο τηλεόρασης, τραπεζαρία και κρεβατοκάμαρα. Αν είναι έτσι, όχι μόνο θα παντρευτούμε, αλλά θα νοικοκυρευτούμε. Αγάπη μου, πάμε για ψώνια. Kouros Istiqbal. Καβάλα, Δράμα, Ορεστιάδα, Σέρες. Φρέσκο όπως λέμε κρέας. Κρέας όπως λέμε Βικρέ. Βικρέ Family. Το σύγχρονο κρεοπωλείο και μάρκετ τροφίμων με τιμές χοντρικής στα πιο φρέσκα και διαλεχτά κρέατα. Τεράστια ποικιλία σε φρέσκα κρέατα, κρεατικά και ντελικατέσεν προϊόντα. Χωρίς ενδιάμεσους εμπόρους. Από την παραγωγή κατευθείαν σε εσάς. Για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Πάντα με πιστοποίηση ISO και HASP. Και όπως πάντα, απίθανες προσφορές. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων ECO, στα Μισιανά Καβάλας. Βικρέ Family. Όπως λέμε, ποιότητα. Εύα, Εβούλα, Ευάκη. Μα πού είναι αυτή η γυναίκα? Έφαγα την Εδέμ και δεν τη βρήκα. Ρε μπάς είναι πίσω από τα λάχανα. Όχι. Πίσω από τα πορτοκάλια. Όχι. Αχα, στα παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα θα τη βρω, ε. Ούτε. Αν υποψιαστώ ότι από όλον αυτό τον παράδεισο με τα φρούτα και τα λαχανικά παίρνει πάλι μήλο από το φιδάκι το διαμαντί, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Ευλαμπία. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ένας παράδεισος γεύσης, υγείας και ευεξίας με υψηλής ποιότητας προϊόντα μαναβικής και βιολογικές επιλογές. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ευλαμπία, δεν με λες? Ξέρεις τι θα πει πουλί του παραδείσου. Θέλετε ένα
έναν ήπιο και διασκεδαστικό τρόπο εκγύμνασης για το παιδί σας? Θέλετε να περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί του? Δοκιμάστε ένα πρωτότυπο διασκεδαστικό και επικοδομητικό παιχνίδι στο νερό. Baby Swimming στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο της Καβάλας. Πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης για βρέφη και νήπια. Μαζί μας μαθαίνετε στο μικρό σας το νερό ενώ κοινωνικοποιείτε. Πάντα παίζοντας και διασκεδάζοντας. Καθημερινά προγράμματα. Τηλέφωνο 251-0-831-604. Baby Swimming στο δημοτικό κολυμβητήριο Καβάλας. Για μωροτσαχπινιές στο νερό. Μεταφορική εταιρεία εθνικών και διεθνών μεταφορών Αντωνίου Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές, μετακομίσεις από και προς όλη την Ευρώπη. Πακέτα, 20 συσκευές και οτιδήποτε θέλετε να μεταφέρετε. Με αξιοπιστία, ασφάλεια και υπευθυνότητα. Γρήγορα, σίγουρα και οικονομικά. Με τα σύγχρονα φορτηγά που διαθέτουμε. Μεταφορική εταιρεία Αντωνίου Αντώνης. Κεντρική αποθήκη Αμισιανά Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 32 7055. Μεταφορές Αντωνίου Αντώνης. Το όνομά μας εγγύηση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. You fall.
Βασίλης Ιωάννου. Ξέρετε τις ποινείς μου, ναι μεν αλλά, καθόλου κρύα πολλάκης εν τούτης πάραυτα ή το μια άτυχη στιγμή. Ράδιο Α, 88,6. Hello Βασίλης, τι κάνεις? Ξέρω ότι περιμένεις μια συγκεκριμένη εισαγωγή κάθε φορά, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και δεν έχω εισαγωγή να σου δώσω, έχω να σου δώσω τεράστια αγάπη. Δεν μου φτάνει. Τι να σε κάνω, να θέσω τα τεράστια αγάπη από μένα. Υπάρχει μια αγάπη, μια πισίνα αγάπη, σε pool of love που έλεγε και ο Tom Waits. Τι κάνεις Βασίλη? Καλά, καλά, μια χαρά, τέλος πάντων. Τι κάνει ο Λιάκουρας, έχω καιρό να το δω. Καλά είναι. Καλά είναι και ο Λιάκουρας. Για πες. Τι να πω, για πείτε, πού ξεκινάμε? Να ξεκινήσουμε με ποδοσφαιράκι, να τελειώσουμε με μπασκετάκι. Α, ωραία. Λοιπόν, με ποδοσφαιράκι. Να πούμε, εντάξει, για τον ΑΟΚ δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που θέλω να σχολιάσουμε. Φτάσαμε έτσι να παίζουμε παραμονή με το τέρμι με τη Δράμα και να μην ασχολούμαστε, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Για μας καμία. Αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτά που ακούγονται τέλος πάντων περί Λευτέρη Πανταζή λίγο. Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Και για τον Λευτέρη Πανταζή. Να πούμε πρώτα τα αγωνιστικά, έτσι να τελειώνουν πρώτα-πρώτα. Και μετά να πάμε σε αυτά που θα τα δούμε από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες. Ναι. Την Κυριακή, αύριο δηλαδή, η Καβάλα παίζει με την Δόξα Δράμα. Στην αυλαία, πέφτει η αυλαία της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, ίσως έτσι για τη δεύτερη θέση που μπορεί κάτω από πολλές προϋποθέσεις και αν λειτουργήσουν οι νόμοι που υπάρχουν τώρα, επαναλαμβάνω τώρα και όχι, θα αλλάξει το πλαίσιο σε λίγες ημέρες. Αναμένεται ο αθλητικός νόμος, έτσι μπορεί αυτή η δεύτερη θέση να οδηγήσει και στην παραπάνω κατηγορία. Βεβαίως αυτή τη δεύτερη θέση διεκδικεί ο Νέστος, ο οποίος υποδέχεται στην έδρα τον Ιορδαϊκό, και αν κερδίσει και βεβαίως αν χάσει βαθμούς η Δόξα στον τέρμι με την Καβάλα, τότε έχουμε τον Νέστο να είναι στη δεύτερη θέση. Όσον αφορά το Βυζάντιο, αποχαιρετάει και τυπικά την κατηγορία. Λοιπόν, πάμε και σε αυτά που βγήκαν από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά το ενδιαφέρον του Λευτέρη Πανταζή για την Καβάλα. Λοιπόν, το όνομα ψηφιριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά πολλοί δεν το έδιναν και βάση. Έλεγαν είναι και ράδιο έτσι αρβίλα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει έδαφος και υπάρχει έτσι προσπάθεια από την πλευρά του, βεβαίως μέσω του στενού του φίλου, συνεργάτη, δημοσιογράφου, του γνωστού δημοσιογράφου από την Αθήνα, του Λευτέρη Σταρελάκου, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό είναι κάτοικος Καβάλα. Αν δεν κάνω λάθος, μένει σε κάποιο χωριό έξω από την πόλη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτός έκανε την πρόταση. Ο Λευτέρης ο Πανταζής το σκέφτεται. Είπε μάλλον στη δήλωση που έκανε στο Μετρόπολης προχθές. Είπε ότι το σκέφτεται. Ναι. Την ίδια μέρα εμείς πήραμε τον Λευτέρη Σαρλάκο και είπε πολύ περισσότερα πράγματα από τα λίγα, τα ελάχιστα που είπε ο Πανταζής. Είπε λοιπόν ότι από Δευτέρα, δηλαδή με το τέλος του πρωταθλήματος, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κατάθεση πρότασης προς τον Εραστέχνη ΑΟΚ. Αυτές τις μέρες, από ό,τι μας είπε, όλη αυτή η πρόταση είναι στο νομικό του σύμβουλο, προκειμένου να είναι έτσι ακριβής, να είναι αυτό που χρειάζεται για να το εξετάσει ο Εραστέχνης και η ειδικούσα επιτροπή. Από αυτά τα λίγα έτσι, που πρέπει να δημοσιοποιήσουμε από αυτή την πρόθεση είναι ότι ο Λευτέρης Πανταζής έχει πάρει την απόφαση μαζί με ένα συνεργάτη του, παλέμαχο ποδοσφαιριστή από την Αθήνα. Να είναι αυτοί οι δύο που θα ηγηθούν της προσπάθειας. Βεβαίως με τον Σαρλάκο τον Λευτέρη να είναι αυτός που θα είναι προαλήφεται για αντιπρόεδρος και υπεύθυνος τύπου στην νέα διοίκηση. Ο Σαρλάκος πώς βρέθηκε εδώ πέρα πάνω? Δεν άκουσα. Ο Σαρλάκος πώς βρέθηκε? Ο Σαρλάκος δηλώνει, πώς το είπε, κάτσε, ερωτικός μετανάστης. Ναι, ισχύει. Έτσι. Είναι ερωτικός μετανάστης, ισχύει. Ηρωτεύθυν και η μετανάστες. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση έτσι, δεν είχε μάλλον καμία σχέση με την Καβάλα. Ναι, από ό,τι ξέρω, ναι. Ναι, αλλά τώρα πλέον ζει στο παλιό και εργάζεται στην Αίρα Σπορ, εδώ στην Αίρα μάλλον της Καβάλας. Είναι δημοσιογράφος στην Αίρα. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς χωρίς το ξέρει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εάν και εφόσον αυτή η πρόταση επιλεγεί από την πλευρά της διοικούσας και του Εραστέχνη, υπάρχουν φιλοδοξίες, μεγάλες φιλοδοξίες για άνοδο της ομάδας στη Σούπερ Λίγκα μέσα σε λίγα χρόνια. Βεβαίως, να τονίσουμε ότι αυτές οι επαφές, τέλος πάντων οι πρώτες που έγινε από τον Σαρελάκο προς τον Πανταζή,
δεν ήταν τη τελευταία στιγμή, έχει και μήνες που δουλευόντουσαν, που δουλευόταν και η τελική απόφαση πάρθηκε την Κυριακή των Βαΐων, από ό,τι μας είπε, για να προχωρήσει να γίνει αυτή. Προσέξτε, δεν είναι θα πάρει την ομάδα ο Πανταζής, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ότι θα κάνει πρόταση για να πάρει την ομάδα. Αυτό ναι. Αυτή η διαφορά είναι μεγάλη. Έτσι, γιατί το λόγο τώρα τον έχει ειδικούσα ή θα τον έχει μάλλον, εάν και εφόσον καταδεθεί η πρόταση, ειδικούσα και ο ερασιτέχνης. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε το θεωρούν δεδομένο κτλ. Κτλ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Θα γίνει μια πρόταση με όλα τα οικονομικά στοιχεία, θα αξιολογηθούν όλα αυτά από την άλλη πλευρά του ΑΟΚ και θα απαντηθεί αυτή η πρόταση. Που περιμένουμε βέβαια να σχηματοποιηθεί, να τη δούμε ακριβώς και τι οικονομικές εξασφαλίσεις υπάρχουν για αυτή την φιλοδοξία, την μεγάλη και όλα αυτά. Να πούμε ότι εάν και εφόσον γίνει αυτή έτσι, η πρόταση δεκτή, θα δοθεί και η ανάλογη έτσι, δημοσιότητα, θα έρθει και ο Πανταζής εδώ στην Καβάλα. Στην ερώτηση γιατί ο Πανταζής, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ενεπλάκη στα διοικητικά του Πανιωνίου στο παρελθόν και για λίγο καιρό και του Ηρακλή, αν θυμάστε, Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο έρχεται στην Καβάλα, είπε πρώτον ότι θέλει να εμπλακεί στο ποδόσφαιρο, και δεύτερον ότι έχει μια στενή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που τους εμπιστεύεται και τέλος πάντων θέλει να προχωρήσει μαζί τους. Υπάρχει και κατάλληλη υποδομή στην Καβάλα, δηλαδή και γήπεδο και προπονητικό κέντρο, έτσι, για να δουλέψει μια ομάδα και να έχει, να δουλέψει απρόσκοπτα για να έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Και ένα άλλο στοιχείο που έβαλε ήταν και το ποντιακό στοιχείο του Λευτέρη Πανταζή, ότι στην Καβάλα υπάρχει έντονο το ποντιακό στοιχείο, θέλει να, έτσι, να έχει μια επαφή μαζί του. Γιατί άλλη επαφή με την Καβάλα ο Πανταζής, ως καλλιτέχνης τέλος πάντων ή οτιδήποτε, ή ως προσωπικότητα δεν είχε. Θα αποκτήσει τώρα, εάν αποκτήσει το επαναλαμβάνει. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Να πούμε βέβαια ότι το όνομα αυτό του Λευτέρη Πανταζή ψηφιριζόταν, αλλά κανείς δεν το βγάζει στη δημοσιότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια φορά το όνομα και είναι η σπίθα, λέμε, που αρπάζει φωτιά, πήγε και στα αθηνικά μέσα και βεβαίως δεν κρατιέται με μυστικό ένα τέτοιο. Προφανώς. Να πούμε όμως ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και η μοναδική πρόταση. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες για την Καβάλα. Υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Φαίνεται ότι η Καβάλα είναι μια νύφη που τη θέλουν όλοι. Ναι. Μάλιστα πολύ αυτό, πολύ ποιητικό. Ναι, είμαι και ποιητικός τύπος. Το ξέρω, κύριε Ιωάννη. Παρακαλώ πολύ. Ξέρω, κύριε Ιωάννη. Δεν αμφέβαλα στιγμή. Λοιπόν, όμως, με τις άλλες προτάσεις, τις οποίες ξέρουμε κάποιες φωτογραφίες, είναι λίγο πιο πίσω. Να. Και φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εκτός Καβάλας, κάποιος επιχειρηματίας. Κάποιοι ετοιμάζονται και στην Καβάλα, εντός της Καβάλας, να κάνουν κάποιες κινήσεις με ελάχιστες πιθανότητες και διαμόρφωση μιας πρότασης και πολύ περισσότερο αποδοχής αυτής της πρότασης από την διοικούσα. Θα έλεγα ότι ορισμένοι εδώ στην Καβάλα έχουν, τέλος πάντων, με το μυαλό τους χτίζουν ανόγια και κατόγια, που λέει και η λαϊκή ρίση, και κινούνται μεταξύ, δηλαδή δεν είναι. Δυστυχώς θα την πω αυτή την πρώτη λέξη, αλλά κάπως έτσι μου έρχεται, αγγίζουν το όριο του Φεδρού. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Επειδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν θα γινόντουσαν αποδεκτές ούτε από ομάδα πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΚ, καλύτερα καν να μην τις θεωρούμε προτάσεις. Προσέξτε μου, το λέω αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, κυκλοφορούν, λένε ότι εμείς. Και τα λοιπά. Και έχουν και λόγο, ναι. Έτσι, αυτό λέω για τα ανόγια και τα κατόγια. Ενώ επειδή στην Καβάλα γνωριζόμαστε λίγο πολύ, είναι μικρό το μέρος, ξέρουμε ποιες δυνατότητες έχει ο καθένας ή τέλος πάντων πόσο μπορεί να επηρεάσει κάποιον οικονομικό παράγοντα αυτός ο καθένας για να το στηρίξει και να προχωρήσει. Εντάξει, το σταματάει εδώ, πολλές λόγους γίνεται, δεν χρειάζεται. Αλλά για το Πανταζή, η πρόταση, βεβαίως την άλλη πρόταση δεν τη γνωρίζουμε και τόσο καλά τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων λέγεται ότι θα έρθει, θα μπει και αυτή στο τραπέζι. Τώρα όμως, το μεγάλο ερωτηματικό ποιο είναι. Ότι βεβαίως τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Έτσι. Θα υπάρχουμε. Ποιο είναι το περιθώριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνουν αυτές οι προτάσεις. Θα είναι μία εβδομάδα. Θα είναι μέχρι το τέλος του Μαΐου. Θα είναι μέσα στον Ιούνιο. Πότε θα είναι αυτό. Αυτή την ερώτηση την έκανα εγώ προσωπικά και στους παράγοντες του ΑΟΚ. Απάντηση δεν πήρα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Ότι δεν μου βάλετε ένα χρονικό περιθώριο. Μέχρι τότε
περιμένουμε προτάσεις. Αν όχι, δεν έρθει καμιά πρόταση, προχωράμε μόνοι μας, όπως έχουν ήδη δηλώσει στον ερασιτέχνη ότι θα προχωρήσουμε μόνοι μας αν δεν υπάρχει κάτι καλό ή αν δεν υπάρχει καμία πρόταση. Ναι. Το έχουν πει, το έχουν ξεκαθαρίσει. Ας ξεκαθαρίσουν, ας βάλουν και ένα deadline που λέμε επί το ελληνικότερο. Έτσι, έτσι, όλοι μας εμείς το λέμε. Με καταλαβαίνει, στα λιμενάρια, φίλε, έτσι μιλάμε όλοι μας. Έτσι. Έχω deadline. Και λέει ο άλλος να πας στο γιατρό να σε δει. Το deadline μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Περίεργο πράγμα το deadline. Πού θα σε βρει. Πού θα σε βρει το deadline, δεν το ξέρεις. Άμα σε βρει το deadline. Αμάν, Μαριζού, που λέμε στα λιμενάρια. Να μην σε βρει το deadline. Έτσι μπορεί να του χάρει. Να μην σε βρει. Λοιπόν, για να έχουμε, να ξέρουμε ακριβώς πότε και ποιοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να αξιολογηθούν, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, από τον ερασιτέχνη και από τη διοικούσα επιτροπή. Παραλληλά να το τονίσουμε και να το επαναλάβουμε ότι και η διοικούσα έτσι κάνει κινήσεις με, με αυτό το σχήμα που έχει διαμορφωθεί από τον Ιανουάριο για να προχωρήσει την επόμενη χρονιά. Μέσα σε αυτό το σχήμα είναι και βεβαίως και ο Ταουσιάνης που ήδη έχει πει ότι από τη Δευτέρα θα καταθέσει μια πρόταση, θα βρεθεί με τους διοικούντες για να καταθέσει την πρότασή του ή τέλος πάντων την εικόνα του για το ποδοσφαιρικό τμήμα και ποιοι από τους παίκτες που υπάρχουν τώρα μπορούν να συνεχίσουν και τι ενίσχυση χρειάζεται η ομάδα για να προχωρήσει την επόμενη χρονιά. Υποτίθεται έτσι θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο το πρωτάθλημα και άρα αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε και με παίκτες και βεβαίως με ένα ανεβασμένο budget. Το είπε, το ξεκαθάρισε και στην τύπου της Πέμπτης ο προπονητής της ομάδας. Περιμένουμε λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ένα άλλη συνέντευξη τύπου απολογιστικού χαρακτήρα και εκεί περιμένουμε να δούμε κάποιες από τις θέσεις ή τέλος πάντων τις σκέψεις του προπονητή για το νέο ΑΟΚ, γιατί από τη Δευτέρα με αυτά θα σκαλούμαστε για το νέο ΑΟΚ, είτε στο αγωνιστικό είτε στο διοικητικό κομμάτι. Δεν ξέρω, έχουμε και τίποτα άλλο να πούμε για τον ΑΟΚ. Όχι, όχι, μετά το Δευτέρη μπανταζή καλύφθηκα εγώ. Καλύφθηκα, μάλιστα. Σε βλέπω ενθουσιασμένο. Καλά, όλα, έτσι. Έχει βγάλει και τραγουδάκι. Έχω βγάλει τραγούδι, αλλά δεν το ξαναπώ. Για να μην θα το ακούσεις στο σποτάκι που θα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Περιμένω. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, γιατί έλεγαν και ξανάλεγαν μετά το τέλος. Αυτό θα έλεγα. Το άτυχο τέλος της ομάδας, της πορείας της ομάδας. Στην Α1 λέγαν ότι μετά το Πάσχα θα πάρουμε αποφάσεις και θα τις ανακοινώσουμε. Μπορεί να μην έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε όμως κινήσεις. Η ομάδα πλέον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κινηθεί με το περίφημο και επίσης επί το ελληνικότερο low budget. Αυτά είναι. Έτσι, με χαμηλό προϋπολογισμό στην Α2 κατηγορία και βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συνεχίσει ο βασικός χρηματοδότης ο κ. Παπακοσταντίνου, όμως με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έβαζε. Γιατί συνηθίσαμε να βάζει πολλά και να έχουμε μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών είτε στην Α1 είτε στην Α2 για να διεκδικήσει την επάνωδο. Έτσι, αυτή η εποχή τελείωσε. Τελείωσε, δυστυχώς ανεπιστρεπτή. Ανεπιστρεπτή με την έννοια ότι θα είναι ο ένας που θα βάζει τα χρήματα και οι υπόλοιποι τέλος πάντων θα βοηθάνε κτλ. Πάει αυτό. Ο Παπακοσταντίνου έχει και αυτός αντοχές οικονομικές και τις άγγιξε αυτές τις αντοχές μέχρι το τέλος. Άρα θα είναι όμως αυτός ο βασικός χρηματοδότης μαζί με τον Βαγγέλη Παπά με αυτό το low budget με παίκτες από την περιοχή. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες και αρκετές μέρες και εβδομάδες θα έλεγα το scouting για τους παίκτες, τους ταλαντούχους της Καβάλας και της γύρω περιοχής που μπορούν να έρθουν στην Καβάλα για να προσφέρουν και βεβαίως θα γίνουν και μία-δύο μεταγραφές έτσι έμπειρων παικτών με συν αυτούς θα είναι και κάποια παιδιά από την ομάδα που, τη φετινή ομάδα του πρωταθλήματος για να βγει ένα καλό σχήμα που θα έχει μια παρουσία αξιοπρεπή στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Εάν στην πορεία μέσα στο καλοκαίρι εμφανιστούν κάποιοι που μπορούν να βοηθήσουν, που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, θα είναι ευπρόσδεκτοι και τότε οι στόχοι θα αλλάξουν ως προς το πιο φιλόδοξο. Αυτή είναι η κουβέντα που ακούγεται, αλλά μέχρι στιγμής, γιατί έχουν και κρούσεις σε ανθρώπους, οικονομικούς παράγοντες για να βοηθήσουν, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Έτσι, η απάντηση ήταν αρνητική. Συνεπώς, η ομάδα δεν διαλύεται, γιατί υπήρχε και αυτό, ή δεν πάει στη Β' Εθνική, και αυτό ακουγότανε, συνεχίζει στην Α2, όμως μην περιμένουμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί υπάρχει ένα άλλο. Η κατάσταση στην Α2, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά
τα οικονομικά μεγέθη είναι πολύ έχει ξεφύγει. Αναφατισμένη. Έχει ξεφύγει. Υπάρχουν, δηλαδή, άμα δείτε στην Α1, υπάρχουν παίκτες που προτιμούν να παίξουν στην Α2 γιατί έχουν μεγαλύτερα συμβόλαια, Έλληνες, έτσι. Και προτιμούν να πάνε στην Α2 και όχι στην Α1. Το ξεκίνημα αυτό πριν από 5-10 χρόνια θα το λέγαμε και θα το θεωρήσουμε οξύμορο. Τώρα είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν μικρές πόλεις, υπάρχουν και χωριά ανά την Ελλάδα που έχουν χρηματοδότες την τρέλα τους, τέλος πάντων. Καλά, μονάχα από τρέλα ποτέ δεν χρηματοδοτείς, φίλε. Δεν άκουσα. Μονάχα από τρέλα δεν χρηματοδοτείς ποτέ. Όχι, κοίταξε τη φιλοδοξία σου να δεις την ομάδα σου. Ναι. Τον Αστακό, για παράδειγμα. Συμφωνώ, δηλαδή, για συμφωνώ παράδειγμα με αυτό που λες, αλλά δεν είναι ποτέ μόνο τρέλα. Όχι, κοίταξε, έχει και τις τέτοιες, βεβαίως. Υπάρχουν πάντα και παράπλευρες φούσκα... ωφέλειες. Ναι. Πάντοτε. Ναι, είναι μια φούσκα που φουσκώνει κάποια στιγμή όμως και σπάει απότομα. Αλλά αυτό δεν είναι δικιά μας. Υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ καλές φέτος, ιδιαίτερα και του χρόνου, φαντάζομαι. Έτσι. Να σου πω έτσι, να σου δώσω ένα μέτρο τάξης. Ναι. Αυτές οι ομάδες που τέλος πάντων θέλουν να παίξουν να έχουν φιλόδοξους στόχους στο πρωτάθλημα στην Α2 και φέτος, αλλά και του χρόνου, οι προϋπολογισμοί τους ξεπερνάνε τα 500 χιλιάρικα. Ναι, δεν ασφαλώ. Καταλαβαίνετε, είναι τρελά νούμερα αυτά για την ελληνική Α2 κατηγορία. Ναι, δεν ασφαλώ αυτό που λέω. Σου λέω. Γενικότερα είναι και μια δύσκολη κατηγορία, δηλαδή, και πρέπει να γίνει τόσο πλούσια κατηγορία. Εμείς θα πάμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές πρόσωπο. Ναι. Στην Α2. Εγώ να πω το εξής. Εγώ έλεγα το περίμενα αυτό όταν ξεκίνησαν όλες τις συζητήσεις, έτσι, γιατί σου ξαναλέω. Γενικότερα δεν βάζει κάποιος εύκολα το χέρι στην τσέπη. Δεν το λέω αυτό για καλό ή για κακό, το λέω για γεγονός. Από εκεί και μετά, ναι. Τώρα με παιδιά από την περιοχή δεν μπορώ να το καταλάβω ως λογική αυτό. Δεν ξέρω ποια παιδιά θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν ταλέντα που βεβαίως δεν θα τα κάνουν. Από παζούλα, υπάρχουν όμως παίκτες καλοί. Ναι, σου ξαναλέω. Πρόσεχε να δεις. Γάμα εθνική. Ταλέντο όταν μου λες, μιλάμε για παιδιά που είναι μικρά. Ταλέντα και καλή παίκτες. Σου είπα ένα όνομα. Το Παπαζούδη, του Γουσουέ. Ναι, και αυτός ακούγεται. Ναι, δεν μπορεί να παίξει την Α2. Πρόσεξε. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Εγώ το ξέρω το παλικάρι, είναι μια χαρά παίκτες. Έχουμε να κάνουμε και με τη φιλοδοξία της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Όχι τώρα. Έτσι, να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε παίκτες. Και αυτό το θέλουμε. Και αυτό θα είναι. Ο Παπαζούδης, βλέπετε τώρα, είπαμε μια ένα όνομα. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να παίξει. Συγγνώμη, να παίξει στην Α2. Είναι όμως ένας παίκτης που μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε μια ομάδα Α2. Ναι. Κάποια χρόνια μετά να τον έχουμε. Έχω πολλές ενστάσεις εγώ για αυτό το πράγμα. Όχι για το αν θα εξελιχθεί. Το παιδί μπορεί να γίνει παίκτης Ευρωλίγκα, δεν σου λέω εγώ έτσι. Και έχω και. Ναι. Επειδή είναι δύσκολη κατηγορία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το οδηγήσουν το καράβι οι δύο που θα το οδηγήσουν το καράβι στην κατηγορία. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, απλά σου λέω. Για μένα δηλαδή μπορεί κάλλιστα μια ομάδα που να μην έχει το συγκλονιστικό υλικό με έναν καλό καθηγητή να κάνει πράγματα. Να πω μια συγκεκριμένη για τον καθηγητή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και λυμμένη απόφαση ότι στην τεχνική ηγεσία θα είναι ο Ηλίας Μωσαΐδης ως πρώτος προπονητής και ο Νίκος Μεταζίδης θα είναι ως μια αναβαθμισμένη περίπτωση. Και άλλο, που και οι δύο έχουν τεράστιο σεβασμό από μένα. Ιδιαίτερα ο Νικόλας είναι πολύ. Είναι μπασκετικότατος, έτσι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να οδηγήσεις, γιατί η Α2, ξαναλέω, ήταν δύσκολη και κακοτρόχαλη κατηγορία πολύ πριν να πέσουν πολλά φράγκα σε αυτή. Για μένα αυτή η απόφαση ήταν μονόδρομος. Γιατί ο άλλος δρόμος ήταν Β' Εθνική. Ναι. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μακάρι να υπήρχαν και τα χρώματα, να υπάρξουν τα χρήματα, να βρεθούν στην πορεία μέσα στο καλοκαίρι και να το βλέπουμε διαφορετικά. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά βρήκα. Ναι. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Εγώ σου λέω, δεν κακοχαρακτηρίζω κανένα για το θεό, έτσι. Όποιος έχει λεφτά βάζει και όποιος δεν έχει λεφτά δεν βάζει. Ακόμα και αν έχεις λεφτά δεν είναι υποχρεωτικό να το βάλεις για το θεό. Έτσι, γιατί ακούμε μεγαλοστομίες του στυλ όλοι εκεί και ναι και μα και μου και θα υποστηρίξουμε όλα αυτά. Εγώ τα θεωρώ μπαρούφες. Δεν μου λες, κύριε Μελισσοβουλέ, τώρα άστα αυτά. Διατάξτε. Θα βοηθήσει να χτιστεί η νέα νεολεοφόρος. Φυσικά, πλάκα. Ε? Φυσικά. Μάλιστα, θα πάει στο γιαπί. Θα πάω στο γιαπί, έχω εμπειρία. Ε? Ναι, θα πάρεις δηλαδή μια κερκίδα. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Νικόλα. Θα μιλήσω με μια κερκίδα, πώς είναι το Σερ Μπόμπι Τσάλτον Σταντ. Πάνε αυτό, είναι Μελισσόπουλο Σταντ. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Νικόλα. Μάλιστα. Θα πω, κύριε Νίκο, μπορώ να βοηθήσω. Είμαι σε θέση. Στο κουβάλιμα. Έτσι. Είμαι σε θέση. Τα κούβαλα θα τα πάρω εγώ. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά. Χαιρετώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε, Βασίλη. Φιλιά στο Λιάκουρα. Γεια. Τσαου, τσαου.
Sup, dude. So you play a little PlayStation, huh? That's whack. PlayStation is whack. Sup with the whack PlayStation, sup. Take whatever you want, just please don't hurt me. Αλφα Ράδιο 88,6 Σταθμός. Εσύ θα πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Ε, όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Ε, τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Το όνομά του έχει τραγουδηθεί. Η γεύση του έχει αφήσει ιστορία. Εσείς ακόμα να το δοκιμάσετε? Πτηνοπολείο Κοκορίκο. Νοπά και ψητά κοτόπουλα άριστης ποιότητας. Φρέσκα αυγά. Πεντανόστιμα κοτόπουλα και μπούτια κότας ψημένα στη σούβλα. Σε τιμές απολαυστικές. Delivery 12 με 3 το μεσημέρι στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2513-00-6258. Κοκορίκο. Ομονίας 21, Καβάλα. Και θα πείτε κι εσείς Κοκορίκο. Κάθε χρόνο η ίδια προσμονή. Κάθε χρόνο η ίδια επιτυχία. Μπαζάρ αυτοκινήτου Αφείο Ανίδη. Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Μαΐου. Στις εγκαταστάσεις της Αλφα Ρωμαίο, Φιάτ και Ρενό στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Μια εκδήλωση που έγινε θεσμός. Αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών. Σε μοναδικές τιμές και με απίστευτες προσφορές όπως δωρεάν ασφάλεια, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και δωρεάν εργασίες συντήρησης στο αυτοκίνητο που επιλέξετε εφόρου ζωής. Μπαζάρ αυτοκινήτου στην Αφή Ιωαννίδη. Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Μαΐου. Στις εγκαταστάσεις της Αλφα Ρωμαίο, Φίατ και Ρενό στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Αγοράστε αυτοκίνητο και γλιτώστε από όλα τα έξοδα χρήσης με δωρεάν ασφάλεια. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και δωρεάν εργασίες συντήρησης εφόρου ζωής. Μπαζάρ αυτοκινήτου Αφή Ιωαννίδη. Εδώ οδηγείς τις επιθυμίες σου. Αφή Ιωαννίδη, το μεγαλύτερο auto mall στην Ελλάδα. Μιχάλης Καρλιώτης, επίσημο σέρβις Toyota για τον ομό Καβάλας. Επίσης διαθέτουμε σύγχρονο φανοποιείο και βαφείο. Ένα όνομα που αποτελεί εγγύηση. Μια συνεργασία που κρατάει χρόνια. Προτεραιότητά μας, η ασφάλεια και το συμφέρον σας. Μιχάλης Καρλιώτης, με το άρτια εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, τις σύγχρονες ανανεωμένες εγκαταστάσεις μας, την χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Toyota και με τις πολύ καλές τιμές, καταφέραμε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την προτίμησή σας. Μιχάλης Καρλιώτης, επίσημο σέρβις Toyota στα Μισιανά Καβάλας. Τηλέφωνα για ραντεβού 2510-326-720-722-723. BookFest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου με βιβλία 100 και πλέον εκδοτών, έρχεται στην Καβάλα για λίγες μόνο μέρες, από 14 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. BookFest, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες στη μεγάλη βιβλιογιορτή των μεγάλων ευκαιριών. BookFest, απίστευτα φθηνές τιμές βιβλίων που αρχίζουν από 50 μόλις λεπτά. Σας περιμένουμε όλους σε έναν άνετο και μεγάλο χώρο για να επιλέξετε τα βιβλία που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. Η είσοδος στο BookFest είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει κανένα όριο αγορών και γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Και δυνατότητα έκπτωσης τιμολογίου. BookFest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου για όλη την Ανατολική Μακεδονία, είναι εδώ, στην Καβάλα. Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. Μην το χάσετε. Ανοιχτά καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Κυριακή κλειστά. Φάζει σου ελεύθερο.
Βασιλόπουλη. Όπα, καλά τα λέει ο καλλιτέχνης. Τι λες καλέ, είδες τις προσφορές της Κούρος Ιστικμπάλ? Τώρα είναι η ώρα να παντρευτούμε. Με 1399 ευρώ ντύνεις όλο το σπίτι και μάλιστα ποιοτικά. Με 1399 ευρώ? Με 1399 ευρώ παίρνεις σαλόνι, τραπέζι σαλονιού, έπιπλο τηλεόρασης, τραπεζαρία και κρεβατοκάμαρα. Αν είναι έτσι, όχι μόνο θα παντρευτούμε, αλλά θα νοικοκυρευτούμε. Αγάπη μου, πάμε για ψώνια. Κούρος Ιστικμπάλ. Καβάλα, Δράμα, Ορεστιάδα, Σέρες. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Πήγαμε κατευθείαν, χωρίς χαλή. Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις? Καλημέρα. Δεν βάλαμε χαλή, φίλε. Δεν βάλαμε χαλή. Το έχουμε στείλει, το έχουμε στείλει για καθάρισμα τώρα το καλοκαίρι και δεν βάζουμε χαλή γενικώς. Και μου κάνει κάτι, και μου κάνει κάτι σήματα γενικότερα εδώ ο Κομνηνός και δεν καταλαβαίνω εσύ τι λέει. Θέλω να διαβάσω κάτι. Μ' ακούς? Ναι, φυσικά, σας ακούω κανονικά. Είσαι εκεί, λοιπόν. Εδώ πάνω, για πες. Ναι, είμαστε σε μια περίοδο που νομίζω είναι η κορύφωση για το πρακτικό ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να διαβάσω κάτι το οποίο το βρίσκω στον τοίχο σου. Ναι, ναι. Πιο πολλά. Μια κοπελιά η οποία από το όνομα μάλλον είναι από Τουρκία ορμόμενη. Α, ναι, ναι, είναι, ναι. Λοιπόν, θα το μεταφράσω με τα λίγα αγγλικά που ξέρω. Λέει ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να αλλάξει το μότο του οποιοδήποτε κερδίζει τη ΤΣΕΚΑ κερδίζει τον τίτλο. Τι γνώμη έχει γι' αυτό, λέει coach Βασίλη Στοάκη? Ο Θάνος Τάκης είναι ο αδερφός σου? Ο Θάνος είναι ο αδερφός μου, ναι. Λοιπόν, έχω λέει ένα συνέστημα ότι ο Κώστας, ο ντροπαλός Σλούκας, πολύ καλό αυτό, μάλιστα, ήδη ξέρει λέει τον τρόπο για να κερδίσει τη ΤΣΕΚΑ. Λοιπόν, ναι. Ναι, η Μπετούλ είναι μια φίλη από την Τουρκία που έχει σχέση με τη Φενέρ και με τα λοιπά, και από τη στιγμή που έχει πάει ο Σλούκας εκεί, την είχε δυναμία
Κάζουν στον Ολυμπιακό και είχαμε βρεθεί και σε κοινού αγώνε Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Mm-hmm. Και τον έχει αδυναμία. Οπότε... Σοκάρομαι ότι βρέθηκε σε αγώνε του Ολυμπιακού, Σουδάκη. Έχω σοκαριστεί με αυτό που μου λε. Πραγματικά. Δεν το πέφτω από τα σύννεφα. Έχω σοκαριστεί τη στιγμή. Το σοκ είναι μεγάλο. Εδώ το κρύβω κιόλα. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Στο τέτοιο, στο. Και να μιλήσουμε μετά και για μπάσκετ. Και τώρα μιλάμε για μπάσκετ. Στο τελικό στην Κωνσταντινούπολη που γυρνάει από το πουθενά. Το ξέρει το Δήμο του Μπουλού, το δημοσιογράφο του Μέγκα. Ναι. Είναι εδώ στην Καβάλα τότε ο Δήμο και τρώμε μαζί σε μια ταβέρνα. Και κάποια στιγμή στο ημίχρονο είναι 20 κάτι πόντου μπροστά τη ΕΣΕΚΑ. 19. Είχε πάρει μέχρι 53-34. Ναι, και λέει ο Δήμο το εξή. Εντάξει, λέει, δεν τελείωσε ακόμα. Λέω εσύ Δήμο ότι δεν τελείωσε. Εγώ βλέπω ότι στο μεταξύ ότι γίνεται πανικό. Και μιλάμε για μια. Χρονιά στην Ευρωλίγα που ο Ολυμπιακός δεν ήταν όπως την επόμενη χρονιά. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα που το πήρε. Νομίζω ότι είναι από όλους αποδεκτό αυτό. Από τις μεγάλες εκπλήξεις που ήταν και το Final Four. Γιατί είχε αποκλείσει τη Σιένα με μειονέκτημα έδρας, απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Και πήγε, ας πούμε, με τον αέρα του Outsiders. Μου τι κάνει, υπήρχε πιθανότητα με την Τσέσικα τότε που είχε τον. Θεώρησε τον Κυριλέγκο. Κοίτα, επειδή ακριβώς είχε τον Τεόντοσιτ, από εκεί μετά όλοι μάθαμε ότι αυτό είναι καλό για τους άλλους. Ναι, εντάξει, νομίζω όμως πιστεύω ότι η Φέτρ μπορεί να σπάσει αυτή η παράδοση. Α, δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Νομίζω ότι εκτός κι αν ξεπεράσει σε Τεοντισίτιδα τον Τεόντο της Οντίξον. Εντάξει, ναι, είναι δυνατόν και είναι ικανό. Δεν έχω βέβαια, νομίζω ότι τόσο πολύ το μυαλό του δεν θολώνει. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά ο Τεόντοσιτ, αν υπήρχε, και δεν το λέω παιδιά αυτό υποτιμητικά, αν υπήρχε ο όρο του αυτιστικού μπασκεμπολίστα. Το ταλέντο του είναι πολύ καλό. Ιδιαίτερα το επιθετικό του ταλέντο είναι απίστευτο. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο θολώνει σε συγκεκριμένες. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Τι να πω. Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αυτό. Του... Ναι, όταν βλέπεις βέβαια ότι αυτό το χαρακτηριστικό έχει γυρίσει 500 φορές εις βάρος σου, είτε όντω έτσι άλλαξε το πράγμα, αγόρι μου. Είναι του χαρακτήρα το αυτό, δεν αλλάζει. Τι να πω, ξέρω εγώ. Anyway, τι να πω. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα του. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει. Ναι, και φαίνεται κιόλα. Φαίνεται το παιδί. Ξαναλέω, επειδή όλοι έχουμε καταλάβει σε ποια όχθη που στεκόμαστε. Είμαστε σε απέναντι όχθε. Δεν το λέω επειδή υπηρέτησε ω παίχτη του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Έτσι. Είναι. Αλλά δηλαδή βλέπει ότι ενώ το επιθετικό του ταλέντο, ιδιαίτερα το ταλέντο του στο να πασάρει είναι καταπληκτικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη. Ναι, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ναι. Μονάχα το Γιασικεβίτσιο μπορώ να βάλω εκεί πέρα κοντά σε κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Ξέρω εγώ, δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, σαν αθλητής που είσαι και θέλεις να κατακτήσεις τίτλους, ρε παιδί μου, κάπως αυτό κατέβνασέ το. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο δεν αλλάζει. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν κάποια στιγμή το ζήτησε ο Ζωτ στην ομάδα του. Δηλαδή, φίλε, θα σκοτωθούν αυτοί, θα τον πιέσει το λαιμό. Δηλαδή. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Μπράντοβιτς με τον. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, απλά επειδή μίλησα πολύ για Ευρωλίγκα, να ξεκινήσουμε λίγο από το τελικό της Εκασάματα. Απλά θέλω να πω αυτήν την. Απλά θέλω αυτήν τη στιγμή να σου δείξω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι στον ημιτελικό του 11 με την Σιένα. Παναθηναϊκό Σιένα. Νομίζω. Νομίζω γιατί ο Στόνλουκ εκεί έπαιζε. Αυτό ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει όπως παίζει, είναι πολύ πιο μπροστά. Κάποια στιγμή βάζει ένα ελεύθερο τρίποντο στον Ρουκ. Μιλάμε το παιχνίδι, είναι 15 πόντους μπροστά, έτσι. Είναι προς το τέλος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στη μία άκρη τον Καλάθη, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του στον Ρουκ, και κάπου 10 μέτρα μακριά τον Ζώτα του λέει: Έλα εδώ για να το μαλώσει. Και ο Καλάθη να κάθεται μακριά. Λέει: Φίλε, δεν έχουμε. Δεν πρόκειται να έρθω. Και σκέφτομαι που μιλάμε για τον Καλάθι, ένα πολύ πιο κοντρολαρισμένο, δεν λέω καλύτερο ή χειρότερο, αλλά πιο κοντρολαρισμένο παίκτη σε ρυθμό. Δηλαδή, για φαντάσου τον Τεόντοσιτ, α πούμε, να σουτάρει το 17 μέτρα. Τα σίγουρα, εντάξει. Και να λέει ο Ζώτς, έλα λίγο Μήλος, θέλω να σου πω. Έλα κοντά λίγο. Έλα. Anyway, τι να πω. Να ξέρω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελικό τη Κασαμάθη. Τελικό κυπέλι τη Κασαμάθη. Ακριβώ. Είναι σήμερα στην Κομωτινή, στη μνήμη του πρώτου εκλειπώντος πρώην Προέδρου της Εκασταμά και μέλους σε ΟΚ του Τάσου Χαραλαμπίδη, ο οποίος λίγο πριν τα Χριστούγεννα έφυγε από την ζωή ξαφνικά. Έτσι ονομάστηκε πλέον και ο θεσμός, το έδωσε το όνομά του. Και εν συνεχεία η έδρα του διεξαγωγής του τελικού θα είναι η Κομωτινή, όπου από εδώ πέρα καταγόταν ο εκλειπών πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής. Είναι ένας τελικός που καταρχάς
να πούμε, αν το γνωρίζετε, ότι θα είναι και ο κ. Βασιλακόπουλος στην σημερινή, στο σημερινό τελικό, στην σημερινή αναμέτρηση, όπως και ο κ. Σταγκρόνης, δηλαδή θα τιμήσει η ΕΟΚ την μνήμη του Τάσου Χαραλαμπίδη. Είναι σημαντική στιγμή και για τις δύο ομάδες αυτές. Σίγουρα ο Αστέρας νομίζω ότι έχει φορτιστεί περισσότερο και με το βάρος και του φαβορί, αλλά και έχει στο μυαλό του την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που θα δώσει την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ξεκάθαρα το φαβορί, δηλαδή ο Αστέρας είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει σε ποιότητα. Από την άλλη, η Φιλία είναι το outsider. Και είναι και μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αστέρας. Ναι, ναι, ναι. Και σε μικρότερες ηλικίες. Το ξέρεις κιόλας, δεν ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ περισσότερο από εμένα, πολύ πιο κοντά είσαι στο όλο θέμα από εμένα. Αλλά νομίζω ότι θα φανεί αυτό και τις επόμενες χρονιές. Ναι, φάνηκε και με την πορεία στο εφηβικό και με τη δουλειά που γίνεται. Με τη δουλειά που γίνεται στα μικρότερα τμήματα. Εντάξει, τώρα για τη σημερινή αναμέτρηση, επαναλαμβάνω ότι ξεκάθαρα είναι το φαβορί. Στο μπάσκετ συνήθως η καλύτερη ομάδα νικά. Να είμαστε, η καλύτερη ομάδα της ημέρας. Της ημέρας, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάλλιστα. Είναι... Ναι, κοίτα. Σε ένα παιχνίδι είναι η καλύτερη ομάδα της ημέρας. Σε μια σειρά παιχνιδιών, ναι, ναι, προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα γενικότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι. Βέβαια, τώρα εντάξει, ακριβώς. Μπορεί να βρεθεί σε κακή μέρα, α πούμε, να βρεθεί το Αστέρι που είναι ο σημαντικό να θυσιάζει. Από την άλλη πλευρά, η Φιλία να μην έχει άγχος. Δηλαδή, αυτή την απειρία πώς θα τη μετατρέψουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, θες, ας πούμε, την απειρία και το. Ο Αθανασιάδης είναι ο Αθανασιάδης που θυμάμαι το Μακεδονικό, σωστά. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Ο Αθανασιάδης που από πέρυσι είναι και ο καλύτερος παίχτης του Αστέρα Καβάλα. Το θεωρώ. Το θεωρώ... Στην Αγία Βαρβάρα. Okay, είναι εντάξει. Μεγάλη μόνα, πολύ σημαντική μόνα. Είναι παιδί με παραστάσεις φοβερές τώρα, το θεωρώ, ναι. Βέβαια, εντάξει, ναι, δεν συζητάμε αυτό καθόλου. Είναι πολύ τέλεια και για την Αστέρα και νομίζω και κάθε ομάδα μέσα και γάμα β' εθνική σίγουρα. Συμφωνώ. Οπότε, παρακάτω. Απλά, εντάξει, στο μπάσκετ οι εκπλήξεις είναι αυτές που δίνουν και μια διαφορετική έβλη, θα λέγαμε, στο άθλημα. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Το γήπεδο αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και από την Ορστιάδα, τη τυχαία είναι από εκείνη τα μέρη, ήδη με έχουν επικοινωνήσει πολύ ότι θα έρθουν σμίγνο εδώ για καφέ κτλ. Οπότε καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι είσαι τόσο πολύ ενεργός στο Facebook και έχεις ποστάρει τόσες πολλές φωτογραφίες που έχω χάσει από που είσαι στο εκεί. Τι Δημότυχο, τι Ορεστιάδες, τι Αλεξανδρούπολη, τι το ένα ή το άλλο. Πώς βρέθηκες εδώ στα χαμηλά. Σπούδασα στην Κομωτινή. Α, μάλιστα. Και πώς ξέφυγες από το βόλεϊ εσύ και έγινες μασκετικός. Πώς ξέφυγες από το βόλεϊ, πώς δεν σε γραφόσανε. Ναι, γιατί εγώ με βόλεϊ μεγάλο. Και έπαιζα και χωρίς, το έχω ξαναπεί χωρίς επιτυχία, μην παρεξηγηθώ. Αλλά και έβλεπα. Δηλαδή κάθε Σάββατο μεγάλωσα βλέποντας την Ορστιάδα. Όχι, ξέρω ότι είναι θρησκεία εκεί πέρα πάνω. Και αυτό σου λέω, παιδί μου. Είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία το βόλεϊ. Ναι. Εδώ να φανταστείς ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ σε άλλες πόλεις παίζουν ποδόσφαιρο, ξέρω μπάσκετ κτλ. Εμείς χωρίς να είμαστε καλοί, μας γνωρίζουμε ότι παίζουμε βόλεϊ. Μα γι' αυτό σου λέω. Μα το ξέρω, το έχω ως. Μέλος του ένδοξου ελληνικού στρατού, το έχω νιώσει αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, είναι. Και το είδες και στα καλά χρόνια. Έτσι, τότε που... δεν έχω, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ τόσο πολύ γεμάτο γήπεδο για έναν αγώνα βόλεϊ. Καλά, εντάξει. Ότι, ας πούμε, εγώ είχε τύχει να τον κερδίσει και ο πατέρας μου είναι στην ίδια συνωμοταξία στην τρέλα με τον αθλητισμό και είχαμε πάει στον πέμπτο. Τον έπεισα να με πάρει μαζί του στον πέμπτο τελικό τότε το 98 που έπαιζε ο Εστιάδο Ολυμπιακό. Το τι είχαμε δει, ας πούμε, δεν υπήρχε. Τι είχαν δει τα μάτια, ας πούμε. Και μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Εστιάδο να πάρει το πρωτάθλημα τότε. Ναι, ήμουν στο εξωτερικό, δεν μπορώ να πω. Ξέρω, αλλά έχω δει. Και σε μικρές ηλικίες βλέπεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά έχουν εμποτιστεί με το συγκεκριμένο άθλημα. Είναι αυτό που λες, δηλαδή, ενώ άλλοι πιτσιρικάδες βγαίνουν να παίξουν όσο επιτροπήσουν το ποδόσφαιρο και ίσως και λίγο λιγότερο μπάσκετ, επάνω εκεί στα βόρεια είναι στα πιο βόρεια από εμάς. Ακριβώς. Είναι, ξέρεις, φίλε, βόλεϊ πρώτα και μετά βλέπουμε. Γιατί έχει και παραστάσεις. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω δει τόσο πολλούς παίχτες να παίζουν και στο καλά χρόνο του βόλεϊ. Δηλαδή, όταν ερχόταν ο Μίλκοβιτς, ο Ντάντε, ο Μαρσελίνο, ο Ηρακλής, ο Στανιμών και μόνο που τους έβλεπε και πήγαινε στην Αδάνα και λέγανε και θα κάνουν πάσα σαν τον Μπόλ, ας πούμε, ή σαν υποδοχή σαν τον Τζέννης που είχε Ηρακλής, που είχε την υπερομάδα που έφτανε στους τελικούς Champions League. Μόνο και μόνο που έβρισκε δηλαδή ένα
θέλημα να βελτιωθείς και να αντιγράψεις τον μεγαλύτερο παίχτη. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Το Μίλκοβιτς το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί πίστευα ότι μπορούσε να κάνει και καριέρα σε πορτιέρι. Δεν υπήρχε, εντάξει. Αυτό σου λέω, ήταν τρομερή φυσική παρουσία, α πούμε. Χριστός, ήταν ο άνθρωπος, ήταν από άλλο... Ακόμα και ο Ντάντε Πεχτάρα. Ναι, μαζιλιάνικη δύναμη. Εδώ συζητάμε, ήταν και οι Αμερικάνοι που έφερνε ο Ηρακλής, ο Στάνλι, ο Πολ. Γεγονός. Ήταν από μεγάλη παίχτες. Εγώ θυμάμαι τους δύο Αμερικάνους που όχι στην Ελλάδα έχουν ενέπιση. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν της Εθνικής Αμερικής ή της Εθνικής Αμερικής, τον Beach Volley, τον Γκίραλι και τον Τόμσον. Αυτή το Beach Volley. Beach Volley, οκ. Εντάξει. Κάτι θυμάμαι. Δεν ασχολήθηκα με ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο άθλημα. Ο Κομινός εδώ πέρα ασχολείται με τις βολεϊμπολίστριες, αλλά όχι για το βόλεϊ. Λοιπόν. Αυτό που κάνεις είναι αλητία. Αλητία. Λοιπόν. Όλοι είμαστε φαν. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις τι παράπονα είχες από τη διαιτησία στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε στο Φενέρ Λαμποράλ. Να σου πω κάτι, επειδή το είδα και σε επανάληψη το παιχνίδι μετά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την τεχνική ποινή που δεν δίνεται. Που να σου πω την αλήθεια, δεν δίνεται. Δεν δίνεται. Αυτό είναι το. Να σου πω και πες μου που είμαι λάθος. Έχουμε το ανάποδο έξω που δίνουν στην παράταση. Που μάλιστα πάει και το βλέπει κάποιος στην οθόνη και μένει στην απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι της Λαμποράλη μπάλα. Και έχουμε και το εκπρόθεσμο του Ούντο. Ούντο, ναι. Που, να σου πω, φίλε, εκεί πιο πολύ κατηγορώ τον μπάγκο που δεν διαμαρτύρεται παρά το τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι να πει ο Ούντο, πάει πες, τι ξέρεις, φίλε μου, είναι εκπρόθεσμος. Που, να σου πω κάτι, δεν ξέρω και αν το ξέρει και ο ίδιος είναι εκπρόθεσμος, γιατί πάνω στο παιχνίδι δεν μπορείς να ξέρεις. Από εκεί μετά, κοίτα, φαντάζομαι ότι σφυρίγματα παίρνει πάντα αυτός που έχει δώσει περισσότερα λεφτά. Όχι στους διαιτητές, για το Θεό, μην παρεξηγηθώ, έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά δεν είδα κάτι τραγικό. Δηλαδή, διάβασα για σφαγές, για το. Κοίταξε. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Και το είδα, σου ξαναλέω, και το είδα και σε επανάληψη το παιχνίδι. Ναι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν θα είχα άγχος για κάτι συγκεκριμένο, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά το είδα και ξέροντας, ας πούμε, την. Για μένα, δηλαδή, για μένα, πέρα από το Σλούκα που κάνει τρομερό παιχνίδι το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο και μέσα στην παράταση, πέρα από το γεγονός ότι ξέρω εγώ, ναι, υπάρχει ο Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε, στην παράταση που κάνει τη διαφορά, για μένα το turning point είναι η άμυνα που παίζει ο Ούντο, κάνει ένα κλέψιμο από άλλο πλανήτη. Στο τελευταίο δίλεπτο. Ναι. Εκεί πέρα νομίζω γυρνάει και όλη η υπόθεση και ισοφαρίζει. Και από εκεί μετά δεν φταίει κανείς στον Αμερικάνο της, τον Άνταμς. Ο Άνταμς είναι ο Αμερικάνος που έχει πάρει προσπάθειες τραυγμένες από τα μαλλιά. Έτσι. Δεν φταίει κανείς στον καημένο του Γιάννη Μπουρούζη, ο οποίος χάνει δύο βολές που δεν χάνονται, Γιάννη. Βάλτε. Έχει βάλει 25 πόντους, αδερφέ. Έτσι. Το μπάσκετ δεν είναι. Ξέρετε, όταν μιλάμε για μπάσκετ, νομίζουμε ότι είναι μερικές φορές. Μιλάμε σαν το ποδόσφαιρο που λέμε ότι δεν δόθηκε το πέναλτι ή ανακόπηκε δόθηκε λαθασμένο offside, λαθασμένη υπόδειξη offside κτλ. Το μπάσκετ, χωρίς να θέλω να μιλάμε παιχνίδι γενικότερα, αν θέλει κάποιος να διαμορφώσει το αποτέλεσμα, το διαμορφώνει πάρα πολύ έξυπνα. Ναι, ναι, δεν είναι. Ο διαιτητής, έτσι, και αυτό μιλάμε για διαιτητές, δεν μιλάμε για διαιτητές και εκεί που στηρίζουμε ας πούμε, στο γάμα τοπικό, μιλάμε ας πούμε, για διαιτητές που είναι επιστήμονες. Και άμα θέλουν να δικήσουν, μπορούν να το κάνουν ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Στην αγώνα μπορούν πολύ εύκολα να καταλάβουν όμως οι άνθρωποι που παίζουν μέσα. Αντί το ότι σε μια επαφή ή μια άμυνά μου καταλογίζεται φάουλ πολύ εύκολα, είναι και στιγμή που εγώ μοχθώ για να πάω να εγκαλάσει και να πάρω ένα φάουλ. Συμφωνώ. Εγώ αν μετρώντας τις βολές. Εγώ δεν το καταλάβω. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και νομίζω η τουρκική ομάδα έχει περίπου τις διπλάσεις βολές που θα στις 24. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι δεν είδα. Σφυρίγματα προφανώς πήρε η Φενέρ, έτσι. Αλλά δεν είδα αυτό το αμάν σφαγή και ποπό και το ένα και το άλλο. Ξέρω, και σου ξαναλέω, προφανέστατα δεν μπορείς να κρίνεις και ένα παιχνίδι. Θεωρώ και τραγικό το λάθος αυτό που κάνει ο Γουράντοβιτς που πάει μέχρι τη σέντρα για ένα φάουλ που δεν θα δίνει και βολές. Έτσι, ακόμα είχε να δώσει φάουλ. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα γινόταν βολές και λέω. Όχι. Πραγματικά έχει γίνει χαμός. Όχι. Και είναι μεγάλο λάθος, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνει στη διαδικασία και κρίνεται έτσι ένας πολύ πείρας προπονητής. Αλλά ναι, κάτι εντάξει, τέτοιο δεν το. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα άξιζε σε αυτόν τον αγώνα να κρυθεί κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Όχι, σίγουρα.
όποιο τον αφαίρεται σε αυτή τη φάση το θεωρώ απίθανο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια τεχνική ποινή και να κρίνει το παιχνίδι. Ό,τι και να είναι. Γενικότερα θεωρώ ότι η διαιτησία έπαιξε υπέρ τη ομάδα τη Φενέρ. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν πα και κάνει επένδυση, είναι λογικό να. Και το σύμπαν και όλα αυτά να ευνοούν στο να πάει ένα τελικό όπως είναι το παιχνίδι της ΣΕΣΕΚΑ με την ΦΕΝΕΡ. Τώρα μιλάμε για ένα τελικό με τις δύο πιο ακριβές ομάδες της κατηγορίας, της Ευρωλίγκα, με τις δύο πιο ποιοτικές ομάδες, κατά ψέματα. Έχω την εντύπωση ότι σίγουρα είναι τρομερά ποιοτικές και οι δύο ομάδες. Θα θεωρούσα αχτύπατη τη Φενέρ, αν και εφόσον είχε δύο πιο λογικούς Αμερικάνους, ιδιαίτερα ο Ντίξον δεν είναι καθόλου λογικός. Έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει και σε μια ομάδα. Αμερικάνος και λογικός δεν είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, άμα εξαιρέσεις τον Μπατίστ που είχε τόσο χρόνια Παναθηναϊκός, που ήταν από τους λίγους νορμάλους. Είναι, ας πούμε, διαφορετικά. Αμερικάνος, ρε παιδί μου, και όχι τόσο πολύ εκτός μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι είναι εκτός. Μέχρι και ο Πόντοβιτς μην βάσκει πάντως με την παρουσία Αμερικάνου. Ναι, που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορείς έχοντας και μπάτζετ πολύ πολύ καλό να μην διαλέξεις έναν παίκτη ο οποίος θα σου κάνει δουλειά. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντίξον δεν μπορεί να σου κάνει. Δεν μπορεί να σου κάνει. Δηλαδή, εντάξει, και έχοντας το βάθος που έχεις, ρε παιδί μου, μπορείς κάλλιστα να τον αφήσεις στον πάγκο για οποιοδήποτε χασομάρα κάνει. Το θέμα είναι γιατί να πας έναν Αμερικάνο που το κρατήσει στον πάγκο. Έτσι, ναι, πάρε έναν Αμερικάνο ο οποίος μπορεί να σου δώσει 3-4 λεπτά και να μην είναι ο Τίξον, ας πούμε. Έτσι. Ή πάρε τελικά έναν παίκτη ο οποίος ήταν ακριβώς. Θα μου πει, θα σου έλεγα βάλει τον Ντεκολό, αλλά τον Ντεκολό δεν νομίζω ότι θέλει για τη ΣΕΣΕΚΑ και μα θα φύγει, θα πάει στο NBA. Καλά, ναι. Ο Ντεκολό αυτή τη στιγμή είναι απευθεία στην περίπτωση μέχρι και του Τούρκου. Ναι, ο Ντεκολό σου είπα και χθε κάποια στιγμή το έστειλα νομίζω και σε τέτοιο σε μήνυμα. Είναι φοβερό ένα παίκτη ο οποίος βάζει 30 πόντους σε έναν ημιτελικό EuroLeague να είναι παίκτη που δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση ότι εκβιάζει προσπάθειες ή ότι είναι ανοικονόμητος, δεν είναι παίκτη οικονομία. Τρομερός παίκτη. Ναι, ναι. Τρομερά κοντολογισμένο παίκτη και όπως φάνηκε και τρομερός κόρερ όταν πρέπει. Ναι. Θεωρώ ότι ο πιο πλήρης παίκτης, ολοκληρωμένος παίκτης της Βιρονάνου. Ναι. Δικαιότατος MVP και νομίζω ότι άμα θα κάνει ανάλογο παιχνίδι στο τελικό και αν το κερδίσει η ΤΣΣΚΑ θα είναι και MVP του Final Four. Σαφέστατα. Δώσουμε και ένα τέτοιο προγνωστικό για το τελικό. Κοίταξε, εδώ που έχουμε φτάσει, θεωρώ ότι θα κρίνονται οι λεπτομέρειες. Είναι πάντως ότι η ΤΣΣΚΑ χθες φάνηκε σε πολύ καλή κατάσταση, να είμαστε ειλικρινείς. Εικόνα των δύο ομάδων στα ημιτελικά. Θεωρώ ότι. Η ΤΣΣΚΑ κάνει κάτι τώρα, θα προσπαθήσω. Να ταπεινά να συγκρίνω τις γνώσεις σου με τις δικές σου τις προπονητικές η ΤΣΣΚΑ και διόρθωσε με αν κάνω λάθος καλύτες. Η ΤΣΣΚΑ κάνει το εξής που δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει με τη Φενέρμπαξη, η οποία Φενέρμπαξη έχει μεγαλύτερα κορμιά και πολύ φιλικούς παίκτες. Αφήνει αυτό που λέμε πολλές αλλαγές στα screen γιατί δεν την νοιάζει και πάρα πολύ το μισματσάρισμα που υπάρχει γιατί η αντίπαλός της δεν έχει τα τεράστια κορμιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Και αυτό βγαίνει, έτσι. Αυτό βγαίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό με τη Φενέρ. Σαφέστατα. Δεν είναι διαφορετικό. Χαίρομαι λοιπόν που είπα κάτι σωστό, coach Στοάκη, και δεν είπα κάτι λάθος. Είναι διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του αγώνα της Παρασκευής σε σχέση με αυτό που θα δούμε την Κυριακή, έτσι, διαφορετικό. Έτσι, δηλαδή έβλεπες ότι δεν υπήρχαν παίκτες προσκολλημένοι πάνω σε παίκτες, ήταν πιο ελεύθερη η αλλαγή πάνω στα σκην, γιατί δεν φοβόταν κανείς ότι ξέρεις θα σε πάω μέχρι κάτω και δεν θα σε ματσάρω με το να έχω εγώ το πλεονέκτημα. Τουλάχιστον τρεις παίκτες έχω στο μυαλό μου που δεν παίρνει τι δεν σε κάνει να τους αφήσει να κάνει κάτι. Ένας είναι ο Ντατόμε. Ναι. Ο Ούντο που ο φαίνεται ότι δεν είναι μονάχα αμυντικό παίκτη, θα χρειάζεται. Ο Μπογκδάνοβιτς. Είναι πολλές μονάδες. Ο Βέσελη. Πλάκα, ο Βέσελη παίζει να έκανε και ζημιά στη χημεία όταν μπήκε. Ναι, κάποια στιγμή τραυματίστηκε και στη σαρωτική σειρά με τη Ρεάλ έχουν παίξει με χαμηλού σχήμα οι Τούρκοι. Επειδή είναι παιχτάρα ο άνθρωπος, προφανώς θα το βάλει στο rotation, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπου λίγο η συνταγή ψιλοχάλασε. Βέβαια για μένα σου ξαναλέω: turning point του αγώνα είναι το κλέψιμο που κάνει ο Ούντο. Χάνει μια βολή, ο Άνταμς μπαίνει και βγαίνει, κάνει ένα τεράστιο τρίποντο το Ντατόμε. Έτσι. Και δείχνει πόσο κοντρολαρισμένος παίκτης είναι και πόσο καλύτερα θα πήγαινε φέτος άμα δεν τραυματισμό. Τον Κώστας ο Σλούκας το είπε. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, εντάξει.
δείχνει το παιδί ότι έχει αποκτήσει και με την παρουσία του. Είναι νομίζω ο τέταρτος τελικός στα τελευταία 5 χρόνια, κάτι τέτοιο έτσι. Έχει αποκτήσει winning spirit, ένας παίκτης ο οποίος, δεν το λέω υποτιμητικά, μπορεί να μην έχει το ταλέντο άλλων ανθρώπων που δεν έχουν φτάσει 4 χρόνια στο τελικό, έτσι. Για τον Σλούκα μιλάμε. Ναι, έτσι. Ναι. Ο Σλούκας. Δεν το λέω υποτιμητικά για τον Θεό. Όχι, έτσι. Αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Κώστας, ξέρω εγώ, έχω την εντύπωση ότι θα πει ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν φτάσει ούτε μία φορά σε τελικό τα τελευταία 5 χρόνια. Που είναι και δεν έχει φτάσει σωματομετρικά ποσότητα έτσι ώστε να πει ότι ευνοήθηκε κτλ. Αντίθετα, δούλεψε πάρα πολύ και δικαιώνεται μέρα με τη μέρα. Ναι. Αλλά πολύ αυτό είναι πολύ μπασκετικός παίκτης, πολύ κουντουλαρισμένος. Φάνηκε χτες, σου λέω, από το γεγονός ότι παίρνει δύο μπασίματα. Γενικότερα δίνει μυαλό σε μια αγχωμένη ομάδα που παίζει ρολόι εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, και δεν τη μπαίνουν τα σου. Αυτό που θα ήθελε ο Μπράντοβιτς δηλαδή είναι ο Σλούκας. Ένας παίκτης που μπορεί να είναι και σαν προπονητής μες στο γήπεδο. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει οι Αμερικάνοι για παράδειγμα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, σε τελική ανάλυση, αν δεν θέλεις, μην πληρώνεις καραβίσιο έναν Αμερικάνο που θα σου χαλάσει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πάνε ένα πιο φτηνό και άστο να κάνει τα ρεπά που λέω εγώ. Εντάξει, δηλαδή δεν την πιάνω αυτή τη δουλειά. Για να πω ότι σου λείπουν τα λεφτά στην Τουρκία, δόξα τω Θεώ, τρέχουν τα πατζάκια. Δηλαδή μπορείς να βρεις μιλιάδες. Πάρε τον Άσο του Αστέρα, του Ερυθρού. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά πάρ' τον. Κοίταξε, όλοι αυτοί οι παίχτες θα βγουν. Γενικότερα πιστεύω ότι φέτος θα ανοίξει η αγορά σε σχέση με την πορεία που έχουν κάνει οι ομάδες στην Ευρωλίγκα και η πορεία της Λαμποράλ και η πορεία της Κούμπαν. Έχουν ανεβάσει πολύ τις τιμές και την αξία των αθλητών και του Ερυθρού Αστέρα για παράδειγμα. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι φέτος νομίζω το καλοκαίρι θα είναι τα καυτά ονόματα. Αν είμαστε στη Λαμποράλ και στην Κούμπαν, που έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό που λέμε one-off ομάδες. Γιατί θα διαλυθούν, θα σκορπιστούν. Ναι, Κούμπαν σίγουρα. Και η Λαμποράλ, φίλε. Και η Λαμποράλ. Και η Λαμποράλ. Ναι, απλά σου λέω ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα θα σκορπιστεί. Αυτή η συγκεκριμένη Λαμποράλ είχε ομαδάρες στο παρελθόν. Ναι, δηλαδή διαχρονικά είναι παράδοση. Μα δεν αφήνει. Ναι, αυτή η συγκεκριμένη σου λέω η πολύ αμερικάνικη ομάδα. Ανάμεσα στις δύο αυτές έχω την εντύπωση ότι τις Λοκομοτίβ παίκτες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια. Τη Λαμποράλ όχι τόσο πολύ. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε παίκτες που βρίσκονται σε καλό φεγγάρι. Κανείς δεν θα αφιβάλλει ότι είναι φτηνή, έτσι, αλλά οι Αμερικάνοι στον μπάσκετ είναι στο βραζιλιάνο ποδόσφαιρο. Φυσικά, σίγουρα. Είναι αμέτρητοι. Αλλά προφανέστατα υπάρχουν και παίκτες καλοί για τα λεφτά που δίνεις για αυτούς. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι Αμερικάνοι της Λόκο θα κάνουν αισθητή παρουσία και τα επόμενα χρόνια, όχι απαραίτητα σε συγκεκριμένη ομάδα. Όχι απαραίτητα τότε. Έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Άνταμς εχθές, ας πούμε, η δίδαξη προς το τέλος και στην παράταση, φίλε, φαίνεται και ο Μπουρούσης μετά έχει τσατιστεί. Έχω την εντύπωση ότι πήγε μετά μέσα. Η παράταση ήταν κουρασμένος και πήρε πολλές τραυμές. Να σου πω κάτι, αν είσαι κουρασμένος, μη παίρνεις μεγάλες προσπάθειες. Ιδιαίτερα όταν βλέπεις ότι ο Γιάννης είναι αρκετά έξυπνος να παίξει τόση ώρα με 4 φάουλ χωρίς να του δοθεί φάουλ, ακούμπα εκεί πρέπει να κουμπίσεις. Και δες ποιες είναι οι πιθανότητες σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που ο άλλος γλίτωσε από το χάρο τα δόντια στην παράταση, τα πράγματα ήταν ψυχολογικά υπέρ της Φερνέρ. Αλλά ξέρω εγώ. Είναι αυτό που σου λέω. Ένας παίκτης για να φανεί αν είναι και τι είναι, πάντα πρέπει να του δώσουμε και λίγο χρόνο ώστε να δώσει το σημάδι που να κάνει το στίγμα του. Έτσι. Τώρα, με δύο και με τρία καλά παιχνίδια, επειδή α πούμε παραδείγματος χάρη, Λαμποράλ βρήκε το Παναθηναϊκό όπως το βρήκε. Έτσι. Καλά έκανε. Έτσι. Ο λίγο τι παιδική χαρά και ο λίγο τι παιδιά εντάξει στην περιφέρεια δεν μαρκάρομαι γιατί πού να πάμε μέχρι εκεί πέρα χρειαζόμαστε ταξί. Και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο Άνταμς, ας πούμε στο παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, τα βάζει από παντού. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ξαφνικά ότι έγινε ο Ντίνκινγκς γιατί κάτι τέτοια άκουγα χθες, κάτι τέτοια διάβαζα. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Χρειάζεται κάποιος να δείξει και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το ξέρεις καλύτερα που είναι πολύ σκεπτόμενο και πολύ δύσκολο μπάσκετ. Κάθιβα, έτσι, ναι. Δεν είναι το στυλ, παιδιά. Άιντε, ή ξέρω εγώ, ο Αμερικάνος που έχει ο Παναθηναϊκός για τον οποίο είχε γίνει η φασαρία στην αρχή όταν ξαναπέτυχε. Ο Williams. Ο Williams, ναι. Λοιπόν, ναι. Ναι, δεν είναι αφιβάλλω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται με τέσσερα παιχνίδια. Δεν γίνεται σε. Απλά στην Ελλάδα έτσι είμαστε. Γρήγορα τους βγάζουν οι παιχνίδια. Να μιλήσουμε λίγο. Έτσι. Άλλο είναι. Το παιδί δεν αφιβάλλω ότι είχε και προσόντα και ότι αν δεν είχε τραυματιστεί θα παίζει το NBA και MOOC σου του έτσι. Ναι. Αλλά πριν αρθεί το παιδί έπεσε στο NBDL. Το NBDL τι είναι. Παιδιά παίζω για να ανεβάσω τα στατιστικά μου. Δηλαδή στην ουσία ξέρω εγώ, άιντε γιούρια παιδιά, όπως θα πάνε και όσα έρθουν. Στην Ευρώπη αυτό δεν περνάει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Θα έχουμε την εβδομάδα Final Four για το πρωτάθλημα. Ναι. Και πάλι στην Κομωτινή, αν δεν κάνω λάθος. Να υποθέσω ότι εσύ το παιχνίδι του Κυπέλλου θα το δεις σήμερα. Ναι, κανονικά. Θα είσαι παρόν. Μάλιστα, κανονικά, θα έχουμε. Ναι. Παρακαλώ. Τι θέλετε.
Δεν θα έχουμε κάποια ενημέρωση. Α, πήγα να πω, είδες, μου κάνει νοήματα και δεν τα καταλαβαίνω. Δεν μιλάει στο μεταξύ, μου κάνει νοήματα. Άρα, αν δει σήμερα ο Βασίλης Τουάκη το παιχνίδι, αύριο θα μας επιτρέψει να σε ξανανεοχλήσουμε για την ενδελική ανάλυση σου. Φυσικά, εννοείται. Έτσι, μπράβο. Εννοείται. Έτσι. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω κάτι που μου τριβελίζει το μυαλό αυτή την ώρα. Και ο Θάνος, ο αδερφός σου, είναι η ίδια ομάδα. Ναι, ναι, καλά. Ρε τι πάθαμε. Οικογενειακός, είναι παράδοση. Να σε ρωτήσω κάτι. Α, είναι ο μπαμπάς, έτσι, από εκεί ξεκινάει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο μπαμπάς τόσο βόρεια πώς βρέθηκε. Ήταν. Από την πρώτη μέρα δεν μ' άφησε δικαίωμα επιλογή. Δεν υπήρχε δικαίωμα. Μάλιστα. Φυσικά δεν μετανιώνουμε κιόλα. Εγώ καλά, δεν είναι το θέμα. Κανείς δεν μετανιώνει. Όχι, εμένα στην όχθη που είμαι, ο πατέρας μου με πήγε, αλλά ο πατέρας μου ήταν στις παιδικές ομάδες, το ποδόσφαιρο κάτω. Α, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις, υπήρχε. Πώς θα το πω, υπήρχε ένα παιδί μου το μικρόβιο. Καταλάβες αυτό. Ο αδερφός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος? Μεγαλύτερος. Οπότε δεν ξέφευγες με τίποτα εσύ. Μάλιστα, λίγο. Καταλαβαίνεις τι γινόταν στο σπίτι όταν έχανε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και έπρεπε η μητέρα μου να δείχνει ότι και καλά συναγωγείται κι αυτή. Γιατί εμείς τον παίζαμε άντι, εντάξει, δεν συναγωγούμαστε, δεν συναγωγούμαστε. Και στο τέλος ήμασταν όλοι να σκάσουμε. Η μητέρα τι ομάδα είναι? Η μητέρα δεν ασχολείται ευτυχώς. Α, έτσι πως μου βλέπεις, νομίζω ότι η μητέρα ήταν κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, και προσπαθούσε κάτι στα προβλήματα. Μάλιστα. Βασίλη, θα ζητήσω μια εξυπηρέτηση, αν μπορείς να μου στείλεις εμένα μέσα στο Facebook τα 10 λεπτά. Ναι, φυσικά. Απλά, ήδη και ένα μυαλό κι εγώ χειμώνα καλοκαίρι. Εντάξει. Αν το θυμίσεις κάποιο θυμίσω. Εννοείται. Και κάτι ακόμα να ενημερώσω. Το είπα και πριν την εκπομπή, απλά δεν το είπα κατά τη διάρκεια. Οι Μακεδόνες Αξιού είναι οι πρωταθλητές κορασίδων στο βόλεϊ, κερδίζοντας ουσιαστικά στο Final Four, που παίζαν όλοι με όλους βέβαια, της Ζακύνθου. Είναι κάτι άσχετο με αυτά που λέγαμε. Όχι, απλά το είχα μπροστά μου και ξέχασα να το αναφέρω πριν. Έτσι, γιατί σκεφτόταν στους λέω τις βουλιμπολίστρες. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη. Έγινε, λοιπόν. Θα τα πούμε να είμαστε καλά και αύριο με το σχόλιο σου για τον τελικό. Άννα, για σου, ναι, θέλουμε και ένα ακόμα σχολιάκι για το μικρό τελικό που πρέπει να είναι το πιο. Ο μικρός τελικός στο Final Four πρέπει να είναι άνετα, ρε παιδί μου. Το μεγαλύτερο βασανιστήριο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι κάποιος πρέπει να βγει και να πει, παιδιά, μην παίζετε. Δηλαδή το θεωρώ. Κοροϊδία, εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί γίνεται. Σοβαρά. Το τέλος είναι βασανιστικό. Μπαίνει ο κόσμος των φιλάθλων που είναι για τον τελικό. Ναι, ξέρεις, και δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπει. Δεν έχει κανένα όφελο. Ναι, ούτε καν τηλεοπτικό. Δηλαδή ποιος θα κάτσει να δει, ας πούμε, τώρα Λαμποράλ. Πώς το λένε. Η άλλη ομάδα είναι η. Ποια, η Κουμπάν. Η Κουμπάν, ναι. Ποιος θα κάτσει να δει. Πέρα ίσως, ρε παιδί μου, από φανατικούς πασχετικούς θα θέλεις να δουν ένα παιχνίδι καλού επίπεδου. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την πώληση της Ευρωλίγκας για το πακέτο του Final Four των εισιτηρίων. Δηλαδή είναι και τα τέσσερα παιχνίδια, κατάλαβες. Άλλο να πουλάς τρία, άλλο να πουλάς τέσσερα. Ασχέτως. Ναι, γι' αυτό γίνεται. Είναι υψηλό το καθέ των εισιτηρίων. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά το κάνουν έτσι ότι καλούν να καλύψουν τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα. Αυτό. Ο μικρός τελικός δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, όχι ιδιαίτερο, δεν έχει κανένα. Δηλαδή, άσε αυτούς που θέλουν να δουν. Σου λέω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον από άποψη χρηματική, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον από άποψη τηλεοπτική. Λέει, ποιος θα κάτσει να δει. Ίσως σου λέω μερικοί που εκείνη τη στιγμή βρίσκονται στο σπίτι και λένε α, ωραία, μπασκετάκι, ρε παιδί μου, καλό, εδώ κάτσουμε να δούμε λίγο. Εντάξει. Αυτό, ναι. Αλλά ούτε καν, δηλαδή μέχρι εκεί. Αυτό. Λοιπόν, anyway, οκ, okay, Βασίλη. Λοιπόν, τα πούμε αύριο. Να σε καλά, φίλε, θα μιλήσουμε για αύριο. Καλά, καλά, φίλε. Hey, what have you guys been up to? Oh, we went to a self-defense class today. Wow. Yeah, kicking a guy in the crotch all morning really takes it out of you. Takes it out of you. No, now we can kick anybody's ass. Yeah. After one class? I don't think so. What? You want to see me self-defend myself? Go over there and pretend you're a sexual predator. Go on, I dare you! Well, of course you could defend yourself from an attack you know is coming. That's not enough. Look, I studied karate for a long time. And there's a concept you should really be familiar with. It's what the Japanese call unagi. Alfa Radio 88,6. Kavala. Εσύ δεν
πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Αν η Ελλάδα χωρούσε σε μία μόνο γεύση, αυτή θα ήταν η φέτα. Το μοναδικό λευκό τυρί με τη γεύση που είναι πλούσια και μοναδική όσο η ελληνική γη. Αυτήν τη μοναδική γεύση κλείσαμε στη νέα φέτα Τυρός Γης Ανανιάδη. 100% ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από επιλεγμένες φάρμες. Γνήσια γεύση που σε πείθει με όλες τις αισθήσεις σου. Ελληνικά προϊόντα Τυρός Γης Ανανιάδη. Φέτα από εγωπρόβιο γάλα ή μη σκληρό τυρί από 100% αγελαδινό γάλα. Αλλά και μυζήθρα, ανθότυρο και άλλα τυροκομικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Πάντα με την εγγύηση Ανανιάδη. Τυρός Γης. Η γεύση της Ελλάδας. Σήμερα ο καφές έγινε καπουτσίνο. Παλιά ήταν ελληνικός. Η μουσική έγινε pop. Αλλά παλιά ήταν ρεμπέτικη. Τα κομμωτήρια έγιναν hair salon, αλλά για μας πάντα θα είναι κουρία. Τριχοκοπτίων Men's Club. Το παλιό συναντά το καινούριο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Τριχοκοπτίων, με την υπογραφή του Στράτου Κοτσάση. Τριχοκοπτίων. Εντός στο ΑΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 27, στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2514-000-876. Τριχοκοπτίων. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Το να δουλεύεις με τη γη σημαίνει ξόδεμα. Γιατί ξοδεύεις από το χρόνο σου, τα υλικά σου, από την ενέργειά σου και το μυαλό σου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που έχεις. Αλλά τι γίνεται όταν πρέπει να ξοδέψεις από αυτά που δεν έχεις? Γι' αυτό η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την Κάρτα Αγρότη. Μια κάρτα για να χρηματοδοτείς τις αγορές σου. Να ξοδεύεις για τις ανάγκες της γης σου τη στιγμή που χρειάζεται. Και να την εξοφλείς όταν πάρεις την αγροτική επιδότηση. Βγάλε και εσύ τη δική σου κάρτα αγρότη στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο συνεργάζεσαι. Γιατί η γη σου δεν μπορεί να περιμένει. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Πληροφορίες και όροι στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Όταν η μακρόχρονη εμπειρία των παραγωγών συναντάται με τη σωστή θρέψη και τη μοναδική ποιότητα της Ελαγρολίπ, το βαμβάκι δίνει τις υψηλότερες αποδόσεις. Nutractiv και Nutrifert. Νέας γενιάς πολυθρεπτικά λιπάσματα για το βαμβάκι. Με εγγυημένη σύνθεση, υψηλή διανυητότητα και ειδική τεχνολογία για άριστη και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας. Nutractiv και Nutrifert. Για καλή εγκατάσταση και εύρωστη ανάπτυξη των φυτών. Για πλούσια άνθηση και μεγάλη καρποφορία. Για καλύτερο γέμισμα των περιδιών και υψηλότερη αποδόση σε ύλη. Nutractiv και Nutrifert. Για βαμβάκια υψηλών αποδόσεων. Με εγγύηση στον κόκο από την Ελαγρολίπ. Η γόνιμη δύναμη της ελληνικής γεωργίας. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
Αλφα Ράδιο 88,6. Εσύ δεν πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ! Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Φρέσκο όπως λέμε κρέας. Κρέας όπως λέμε Βικρέ. Βικρέ Family. Το σύγχρονο κρεοπωλείο και μάρκετ τροφίμων με τιμές χοντρικής στα πιο φρέσκα και διαλεχτά κρέατα. Τεράστια ποικιλία σε φρέσκα κρέατα, κρεατικά και ντελικατέσεν προϊόντα. Χωρίς ενδιάμεσους εμπόρους. Από την παραγωγή κατευθείαν σε εσάς. Για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Πάντα με πιστοποίηση ISO και HASP. Και όπως πάντα, απίθανες προσφορές. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων ECO, στα Μισιανά Καβάλας. Βικρέ Family. Όπως λέμε, ποιότητα. Εύα, Εβούλα, Εβάκη. Μα πού είναι αυτή η γυναίκα? Έφαγα την Εδέμ και δεν τη βρήκα. Ρε μπάσκινε πίσω από τα λάχανα. Όχι. Πίσω από τα πορτοκάλια. Όχι. Αχα, στα παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα θα τη βρω, ε. Ούτε. Αν υποψιαστώ ότι από όλον αυτό τον παράδεισο με τα φρούτα και τα λαχανικά παίρνει πάλι μήλο από το φιδάκι το διαμαντί, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Ευλαμπία. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ένας παράδεισος γεύσης, υγείας και ευεξίας με υψηλής ποιότητας προϊόντα μαναβικής και βιολογικές επιλογές. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ευλαμπία, δεν με λες? Ξέρεις τι θα πει πουλί του παραδείσου. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ωραία, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει. Yeah.
μια κάρισα. Μα τώρα που ρεστάρισα, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι. Άντε, μπράβο. Άντε. Γεια μας και ψυχή βαθιά. Γιώργος Κογκαλίδης. Θεός, τόλη μου, Θεός, τα είδα όλα. Δηλαδή άριστα 10. Διάριστα 10, καλέ Λίαν, καλός, τέλειος. Ράδιο Α, 88,6. Επικός Γιώργο Κογκαλίδη είναι ο συνδυασμός ανάμεσα στο Πυθικότσι και στο Warcraft. Είναι επικός. Είναι επικός ο συνδυασμός. Μετά το Πυθικότσι και το σακάκι του έχουμε χαλεί το Warcraft. Θέλω να σου πω αυτό. Έτσι. Είναι συνδυασμός από τους λίγους. Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα έχεις χρόνο. Ναι. Ναι. Έτσι. Ακόμα πιο επικός συνδυασμός. Ο Πυθικότσι, το Warcraft και το χρόνο στο Κογκαλίδη. Και από πού θες να ξεκινήσουμε, εντός Ελλάδος ή εντάξει? Από πού γουστάρεις. Νομίζω να πάμε χρονικά στο συνεχόμενο παιχνίδι που είναι και το πιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν είναι ενδιαφέρον μόνο ως παιχνίδι, μιλάω για το ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Άρη, ο οποίος στην ουσία είναι τελικός χρονιάς, γιατί μέσα σε 40 λεπτά θα κρυφθούν τα πάντα για το ποια ομάδα θα περάσει τον τελικό, όπου εδώ καταλαβαίνουμε ότι συγκρούνται δύο κόσμοι. Ο κόσμος της υπέρβασης, γιατί για τον Άρη και μόνο το ότι κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό αποτελεί υπέρβαση. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού που αν δεν περάσει το τελικό, ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη αποτυχία της τελευταίας 15ετίας, να πω, και παραπάνω, και νομίζω τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 2001 το τελικό στους τελικούς, οπότε μιλάμε ακριβώς για 15 χρόνια. Νομίζω ότι κανείς στον Παναθηναϊκό δεν συζητά να μην βρεθεί η ομάδα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που αποφασίζει και ο Άρης είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι έγιναν πολλά στη σειρά των αγώνων αυτών. Με πρώτο και κυρίαρχο βεβαίως το αγωνιστικό ξεχαρβάλωμα του Παναθηναϊκού, εξαιτίας και της απόφασης των τριών ξένων να το ρίξουν του έξω μετά τον τρίτο αγώνα, τον πρώτο ημιτελικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ βεβαίως πάλι έχουμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις, δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες γύρω από αυτό. Η μία, την οποία με ξέφρασε και ο Στίβ Γιατζόγλου σε ένα ποστάρισμα δικό μου, που λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι, το μεταφράζω σε ελεύθερα, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για το τι κάνουν υπέρ του στα βράδια, αλλά για το τι κάνουν πάνω στο παρκέ. Α, διαφωνώ. Ναι. Διαφωνώ με τον coach. Ο coach ήταν μποέμης και σαν παίκτης γι' αυτό. Εγώ διαφωνώ. Κοίταξε, εγώ θα σου πω το εξής. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μία αλήθεια. Δηλαδή, και αυτή η αλήθεια του Στίβε έχει την αξία της και την λογική της, και η αλήθεια η δική σου, γιατί αντιλαμβάνομαι γιατί διαφωνείς, έχει την αξία της. Εγώ θα πω το εξής. Η δική μου τοποθέτηση. Αν ήμασταν στην Αμερική, όπου είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για το πώς
το είχαμε συζητήσει μαζί σου, μην πας περιπτώσει, γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα για το πώς οι Αμερικανοί μετατρέπουν σε προϊόν το μπάσκετ και σε διαδικασία. Ναι, με πολύ διαφορετική μενταλιτέ, βέβαια, τη δικιά μας. Ακριβώς αυτό πήγα να το μιλάμε για ένα γήπεδο που περισσότερο κινδυνεύει. Ναι, θέλω να σου πω ένα παράλληλο παράδειγμα, επειδή βλέπω τα πλέον του NBA και η σειρά που έβλεπα πιο πολύ ήταν της Οκλαχώμα με τους Πέρς. Έτσι, στην ουσία η σειρά αυτή κρίθηκε στον προηγούμενο, όχι στον τελευταίο αγώνα, ήταν σαρωτική οι Thunder, στον προηγούμενο που κάνανε break στο break του San Antonio. Ναι. Και νομίζω το παιχνίδι έληξε με 3 ή με 4 πόντους διαφορά. Και στα τελευταία 6-7 δευτερόλεπτα, με το παιχνίδι on the line που λέμε, στο γήπεδο γινόταν διαγωνισμοί t-shirt και χορεύαν όλοι. Και τι ωραία, τι καλά. Φίλε, αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι. Αυτά όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν θα υπάρξουν ούτε σε 2.000 χρόνια. Το μεγαλύτερο κίνδυνο στην Αμερική. Και μιλάμε για παιχνιδάρα, έτσι. Και παιχνιδάρα ψηλοευρωπαϊκή. Καταλαβαίνετε τι σου λέω. Δηλαδή, ήταν το στυλ. Άιντε, ναι. Παιδιά, να ορμήξουμε να βάλουμε 150 πόντους ο καθένας και τελείωσε. Έτσι, μιλάμε για ξύλο. Εκείνος ο Άνταμς πρέπει να έδιρε όλο το Σαν Αντώνιο, πραγματικά. Αν πα σε γήπεδο στην Αμερική, περισσότερο κινδυνεύει να λερωθεί από μουστάρδα και κέτσα από το χοντόκ του διπλανού. Και μπυρίτσα, έχει μπυρίτσα. Και μπυρίτσα, η οποία η μπυρίτσα, ας πούμε, κάνει 12 ευρώ. Του μπουν λίγα λες. Λίγα, είπες λίγα. Και λίγα λέω. 17 και δολάρια λίγα. Κάνει μια πύρα. Χαμός, φίλε. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρω, αυτή την πύρα μάλλον τη φτιάχνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι homemade. Μπροστά σου, ξέρω εγώ. Κοίταξε, η πύρα εκεί συνδυάζεται με το γεγονός ότι βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλει να δει είναι ένα προϊόν που αυτό. Ναι, ναι, είναι σαν θέατρο. Είναι πολύ ευαγγελικό. Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα ανέβαζε μπύρες μέσα. Θα κλαίγαμε μανούλες. Ναι, θα κλαίγαμε του Τζόρντον. Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, πιθανότατα να τι πετάγανε και αυτέ στο γήπεδο, αν και αν κάνανε 12 και 17 ευρώ, νομίζω ότι πολύ δύσκολο. Όχι, δεν νομίζω ότι θα βάζανε 12 και 17 ευρώ τι μπύρες, αλλά φίλοι, αν αυτοί που πηγαίνουν πολλέ φορέ στο γήπεδο πίνουν και μπύρες, όχι μανούλα. Θέλω να πω λοιπόν, αν και εδώ και πάλι εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, γιατί ξέρεις κάποτε που ήταν μεθυσμένοι οι Άγγλοι και κάνανε επεισόδια. Οι δικοί μας όταν κάνανε τα επεισόδια θεωρήθηκαν πιο επικίνδυνοι, γιατί τουλάχιστον οι Άγγλοι είχαν και το ελαφρυντικό της μέθης, ενώ εδώ ήταν συνειδητοί. Ναι, καλά, δεν είναι ελαφρυντικό. Τους έχω ζήσει για λαό. Είναι πάρα πολύ ενδόνιμο. Είναι πάρα πολύ ενδόνιμο και μιλάμε για τραγικά. Φίλε, εγώ έχω δει τραγικά πράγματα εκτός γήπεδο στην Αγγλία. Δεν συγκρινόμεθα. Δεν συγκρινόμεθα. Ορίστε. Μα δεν σταμάτησαν ποτέ, φίλε. Εκτός γήπεδο δεν σταμάτησαν ποτέ. Δηλαδή, όλη αυτή ξέρω εγώ η εξεδιανίκευση ότι μέσα στο γήπεδο τα πράγματα είναι δρακόντια. Εκτός γήπεδου όμως γίνεται όλα να δει. Φάτε πιο τη μωρά, αδερφέ. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα για να κλείσουμε το θέμα του Παναθηναϊκού, να μην χάσουμε. Ότι αν ήταν κάποιος και συζητούσε για έναν παίχτη, ας πούμε, στο Στάντερ, θα σου έλεγα ότι δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει, στο γήπεδο να είναι στην Ελλάδα και να παίξει όπου θέλει. Στην Ελλάδα που υπάρχει τη μεγαλύτερη, έτσι, λίγο μεγαλύτερο πάθος, που μεγαλοποιούμε, τραγικοποιούμε ή ενθουσιαζόμαστε με υψηλότερους βαθμούς, έτσι. Αντίληψη των πραγμάτων και συναισθήματος. Και στην Ελλάδα που έχουμε επενδύσει με πρώτους και κυρίαρχους τους ίδιους τους προπονητές και τους παράγοντες στον έκτο παίχτη, υπάρχει το εξής ζήτημα. Και εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπες εσύ, ότι δεν συμφωνείς με τον γιατρό. Δεν μπορεί να καλεί ένα παιδί που ενδεχομένως είναι άνεργο να πληρώσει το εισιτήριο, να πάει στην εξέδρα, να το αντιληφθεί ως μάχη για την ομάδα του και να χρειαστεί να τη φάει, να πολεμήσει ή να φωνάξει περισσότερο. Να κάνει τα πάντα και στο τέλος της ημέρας να βλέπει εσένα, ας πούμε, που παίρνει ένα σπασμό λεφτά, να ξενυχτάς και να μην δείχνεις το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή την απαιτούμενη στεναχώρια. Αυτή είναι η μία άποψη. Δηλαδή, λες ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι στην Ελλάδα, δεν είναι στην Αμερική, όπου τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Απ' την άλλη, βεβαίως, εγώ δεν θα αναδείξω τελείως την υπέκταση κάνει αυτή την κίνηση, όταν, ας πούμε, είπε ένας, ας πούμε, τον εκθέσουμε, ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ και προκειμένου να σπάσω όλο το δωμάτιο, βγήκα λίγο έξω. Θα το καταλάβαινα αν το έξω δεν συνδυαζόταν με λίμνο πόλεμο, με, ξέρω εγώ, διασκέδαση, με ξενύχτη λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να βγεις, να πας, να ξεπλαδικάρει το μυαλό σου, ανθρώπινο είναι, ανάγκη να το κάνεις και μέχρι τις τρεις. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εκεί το παράκανα.
και θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένη τιμωρία του και θα έπρεπε να πει μια λογική. Αν και είναι και τιμωρία η οποία ενέχει μεγάλο ρίσκο, γιατί φτάνει την σειρά σε ένα παιχνίδι που σε ένα παιχνίδι πολλά γίνονται. Κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν ξέρεις έτσι. Και ο κόουτς Αλεξανδρής, ένα δικό του προβάδισμα στο παιχνίδι, ότι πρώτα κερδίζεις και μετά τιμωρείς. Η αλήθεια είναι πως όχι. Ναι, εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι έτσι. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Για μένα ήταν η μαγκιά του Πεδουλάκη. Μπορεί να το ότι τους απέκλεισε από τον αγώνα. Ναι, συμφωνώ. Και αποκλεί τρεις παίκτες, εκ των οποίων οι δύο είναι βασικοί στο rotation. Δεν απέκλεισε τον Παπαγιάννη. Έτσι, ή τον Λούντζι. Αριθμητικά οι τρεις είναι πολύ. Άναγια σου, λοιπόν. Άρα, εάν και εφόσον δεν υπάρξει. Για μένα, ακόμα και αρνητική έκπληξη να υπάρξει σήμερα, για μένα ήταν επιβεβλημένη ενέργεια. Απλά για να εγώ είμαι ο παδός, για να δείξω ότι ξέρεις, φίλε. Εγώ σου είπα ακόμα και ο Τζόρτζεφ, όταν ήταν και ο. Πώς θα το πω, και ο Χατζηπετρής να είναι. Ένα καράβι για να οδηγηθεί πρέπει να υπάρχει μία γνώμη. Του καπετάνιου. Τέλος. Είναι κακή, είναι άσχημη, είναι λάθος έτερων εκάτερων. Αλλά δεν μπορούμε, και το λέω αυτό με πάσα, να έχουμε σε πολλά εισαγωγικά δημοκρατία του στυλ να μιλάνε 15 άτομα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο καπετάνιος για να πάρει οποιαδήποτε απόφαση επικοινωνήσει με τον πλουκτή. Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα, άρα θεωρώ και μαγιά και του Γιαννακόπουλο αυτό. Αν συμφώνησε. Κατά πάσα πιθανότητα συμφώνησε. Έτσι. Να βάλουμε στη σωστή του βάση και να αποδίδουμε τα του 4 στο 4. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο επιλογή του Αργύριου Πεδουλάκη, είναι σε σύμφωνη γνώμη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αν θεωρώ ότι υπάρχει ένα λάθος, εκτός από το δεδομένο λάθος που τριών παιχτών, μάλιστα το Φελντέιν σε αυτό το blog που γράφει στο Μεσάκη, είπε ότι τώρα με μισούν όλοι και θα παλέψω για να τους κάνω να αλλάξουν γνώμη. Βεβαίως, εντάξει, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι το εξής. Αν υπάρχει ένα λάθος διοικητικό στον Παναθηναϊκό, και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, είναι πως η αποστολή πάντα έχει κάποιους ανθρώπους, κυρίαρχο τον αρχηγό της, εν προκειμένου τον Μάνο του Παπαδόπουλο, αλλά και κάποιους παράγοντες, όπως ο Αφρακίστος Αλβέρτης, οι οποίοι οφείλουν να έχουν το νου τους και να μην χάσουν τρεις ξένους μέσα από τα μέσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε λίγο περίεργο που του τσέχασε, όχι τόσο και ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος είναι χρόνια στο κουρμπέτι, αλλά και πώς ξέφυγαν από τον Φράγκη. Έτσι. Εκτός αν ο Φράγκη βγήκε και αυτός. Γιατί και αυτός είναι που έμεινε. Δεν ξέρω αν ο Φράγκη έκανε καμιά ψακτική στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και αν έχουν βγει ο Φράγκη με τον Μάνο, οι οποίοι δεν παίζουν την επόμενη μέρα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Στην θεωρία του πράγματος. Όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο της ομάδας, έχεις φροντίσει, γιατί εντάξει, δεν θα μάθουμε τώρα πώς γίνονται οι αποστολές. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την εταιρεία. Έχεις φροντίσει να επικοινωνήσεις με τη ρεσεψιόν και να του πεις ότι ξέρεις κάτι. Αν δεις ένα παιδί σκούρου χρώματος. Που φαίνεται κιόλας γιατί είναι 3 μέτρα. 1,80. Ναι. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι και δαχτυλίδι που το χάνει. Άρα δεν είναι δηλαδή ότι θα περάσει χωρίς να το δεις. Θα το δεις, είναι ένας τεράστιος. Άμα είναι και τρεις τώρα, τρεις τεράστιοι. Επίσης φαντάζομαι ότι κανείς, ας πούμε, δεν έστειξε με τα σεντόνια σκηνή για να τρώνε, δεν έγινε. Όχι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει. Έχω την εντύπωση βέβαια, έχω την εντύπωση, ξαναλέω, εγώ είμαι υπέρ coach Πεδουλάκι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, σε αυτή την απόφαση. Είμαι υπέρ 100%. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι υπήρχε ίσως η ελευθερία του να βγεις, αλλά δεν υπήρχε η ελευθερία του να κάτσεις αδερφέ μέχρι τις 4. Εκεί νομίζω χάλασε το θέμα. Προφανώς. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι υπήρχε, ξέρω εγώ, τους είδε κάποιος να βγαίνουν για το θεωρεί, παιδιά. Έτσι τώρα δεν τρελαθούμε. Υπάρχει κάτι χειρότερο, Γιάννη. Αυτό που είπαν οι παίχτες είναι ότι επί Τζόρτζεβιτς δεν μας κάνει ποτέ ότι δεν βγαίνει. Ναι. Και ότι την Κυριακή, παραμονή δηλαδή του αγώνα, μας είπαν ότι θα βγείτε, αλλά μέχρι τις 12-12.30 ξέρω εγώ, μέχρι μια συγκεκριμένη. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι προφανώς δεν ξεφύγανε εισαγωγικά από τον Παπαδόπουλο και τον Αβέρτη. Προφανώς βγήκανε γιατί μπορούσαν να βγουν, αλλά δεν ήταν. Πώς θα το πω, δεν ήταν αποδεκτό η επιστροφή τόσο αργά. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ είναι διπλή η ευθύνη, αν αυτό ισχύει. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ποινή και στον Αβέρτη στο Μάνο. Γιατί ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι ξέρεις κάτι, βγείτε παιδιά, αλλά βγείτε μέχρι την τάδε ώρα, θα έπρεπε μετά το πέρας αυτής της ώρας να έχουν ελέγξει πάλι μέσω της reception ή ξέρω κάποιο τρόπο
ότι γυρίσανε τα παλικάρια. Να σου πω, δεν νομίζω κανείς ότι δεν έλεξε. Ρε, νομίζω κάπως έτσι ανακαλύφθηκε η όλη υπόθεση. Ότι η υπόθεση ανακαλύφθηκε όταν βγήκαν οι φωτογραφίες στα μέσα της Θεσσαλονίκης. Ναι, okay. Στα μηντιακά. Και οι φωτογραφίες οι οποίες βγήκαν ως εκδίκηση, για να τα λέμε κιόλα, για τη συμπεριφορά του Αργύρη Πεδουλάκη, όπου και πάλι εδώ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, έχει μεγάλη ευθύνη ο Μάνος ο Παπαδόπουλος, γιατί ο Πεδουλάκης στο τέλος του πρώτου αγώνα, βλέποντας κάποιους από την εξέδρα, και όχι την εξέδρα του Φανατικού, για να τα λέμε έτσι, να βρίζουν την νεκρή μητέρα του Φώτση, και τον Φώτση εν εξάλλου και πολύ λογικά να ετοιμάζεται να καβαλήσει την εξέδρα, αν μπορούσε, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να ανοίγει διάλογο μαζί του, η υποχρέωση του προπονητή ήταν να προστατεύσει τον παίκτη. Και καλό πήρε πάνω του την πόρα, βγάζοντας το Φώτση έξω από την εξίσωση. Αυτό για το Φώτση δεν το ήξερα. Εγώ δεν ήξερα ότι βρίζανε κάτι τέτοιο. Ναι, ισχύει όμως ότι βρίζανε. Και το θεωρώ απαράδεκτο και θεωρώ και δικαιολογημένη την αντίδραση ενός παιδιού που δεν έχει συνηθίσει τον κόσμο να είναι εξάλλως. Και να σου πω και κάτι. Εγώ αυτό θα την κρούσα και χειρότερα. Δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα για τα συνθήματα ενάντια στο Διαμαντίδη. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να λέει από την εξέδρα. Αυτό μπορώ να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό, χωρίς να θέλω να γίνω οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτούς που βρίζανε, αλλά δεν μπορείς να καταδικάσεις μια κερκίδα η οποία έχει 100 ανεγκέφαλους, έχει 50 ή 10. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έγινε πολύ μεγαλύτερο θέμα από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό δηλαδή. Εγώ διαφωνώ. Το συγκεκριμένο άνθρωπο για μένα δεν έπρεπε κιόλας, αλλά σου λέω, εγώ θυμάμαι, ήμουνα μέσα όταν επέστρεψε ο Γιαννάκης στο Αλεξάνδριο. Εγώ ήμουν μέσα στο παιχνίδι εκείνο. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Μήπως θυμάσαι το σύνθημα της επιστροφής του Γιάννη στο Αλεξάνδριο. Ναι. Ναι, δηλαδή. Σου λέω, να σου πω, εγώ σου είπα, ήμουνα μέσα όταν επέστρεψε ο Γιαννάκης, ήμουνα μέσα. Ένιωθα το μίσος και τον αλλήλος παράγμα. Ναι, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι αντιδράσεις στο τέλος και από τον coach του Παναθηναϊκού και από τους παίκτες, οι οποίες δεν είναι, ρε παιδί μου, για μένα υπέρ τους, αλλά δεν θα τους βγάλω ότι είναι και λάθος εκείνη την ώρα. Προφανώς πάνω στην ένταση της στιγμής μπορεί να πεις και να κάνεις πολλά. Όπως το ότι από όσο ενημερώθηκα, χωρίς να δω το παιχνίδι, ότι δέχθηκε αντικείμενο ο Williams στο ζέσταμα. Νομίζω ότι κατεδίκανε 3-4 άτομα κάτω. Να σου πω κάτι. Είναι, θα βλέπεις για τον Williams, δεν σου λέω κάτι. Γιατί ο Αμερικάνος όλο μπορεί να είναι και λίγο αράθιμος, λίγο ανώριμος, λίγο. Mm-hmm. Αλλά όταν μου λες για το Φώτση, που ο Φώτσης για να μιλήσει πρέπει να σηκώσει το χέρι, ας πούμε. Κάτι έγινε στραβό πολύ. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Είναι ξεκάθαρο τι είμαι. Έτσι, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Διαφωνώ με τη λογική ότι βρίζουν ό,τι βρίζουν. Από εκεί μετά δεν το αναλύω περισσότερο. Ναι. Και ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι άλλο. Όταν μια εξέδρα βρίζει εν χορό ένα παίχτη, είχε και τα συγγενικά του πρόσωπα, απαράδεκτο από κάθε άποψη από πλευράς πολιτισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην λογική της χώρας και στην ανοριμότητα, αν θέλεις, των οπαδών. Αλλά όταν τελειώσει και πάει να φύγει από το δικτήριο και σε προσωπικό επίπεδο κάποιος, ο οποίος προφανώς είναι τα μισά κιλά και το μισό τύψος, με την ασφάλεια του όχου, αρχίζει και του βρίζει τη μάνα που έχει πεθάνει πρόσφατα, είναι πολύ εύκολο να καβαλήσεις την εξέδρα και να αρχίσεις να τον κάνεις τόπι για να δεις ότι υπάρχουν και πιο δυνατοί από σένα. Ναι. Βεβαίως και συγκρατήθηκε ο Φώτσης από τον Πεδουλάκη, ο οποίος Πεδουλάκης στην εξέδρα. Και το καλό είναι ότι συγκρατήθηκε ο Γουίλιας του Διαμαντίδη, γιατί θα είχαμε θέμα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω για το Φώτση. Δεν έχω να πω καμία. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ο Φώτση, μπορεί να είχα καβαλήσει την εξέδρα και να σταματούσε τον Πεδουλάκη ούτε ο Θεός ο ίδιος. Το ζήτημα με τον Γουίλιαμ είναι όντως δέχτηκε αντικείμενο. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιώργο, γνωρίζεις. Ναι, δέχτηκε ένα αντικείμενο. Ωραία, δέχτηκε ένα αντικείμενο. Και πήγε στην εξέδρα να ζητήσει τα ρέστα, σωστά. Ναι. Ίσως ωραία, επειδή. Ναι. Δεν δικαιολογώ τίποτα από αυτά. Όχι, έτσι. Δεν θέλω να κάτι. Απλά σου λέω ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν έχει συνδείξει τέτοια. Έτσι, ναι, απλά που θέλω να καταλήξω. Σε δύο παρόμοιες καταστάσεις, η διαφορετική προσέγγιση από κόσμο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, ο Williams, λοιπόν, για πάρα πολλούς είναι ο μάγκας της υπόθεσης, ο οποίος απάντησε στις προκλήσεις. Όχι, για μένα όχι. Εγώ δεν είδα κανέναν να γίνεται ο χαμός που έγινε. Θα σου φέρω το αντίστοιχο παράδειγμα. Όταν ο Περέιρα στη Λεωφόρο πήγε και έκανε μαγκές μπροστά στην 13, εκεί ήταν προβοκάτορας, ναι, ο Περέιρα. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν προβοκάτορας. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ο Περέιρα γνωρίζει τα δεδομένα. Ναι. Ο Βίλιαμ και το ελαφρυντικό της άγνοιας, γιατί τι λέγαμε προηγουμένως, ότι στο NBA δεν θα σκεφτόταν ποτέ κάποιος να
Και ούτε καν στο NBA. Στο NBTL που παίζει είναι γυμνασιακό. Anyway, για να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα λίγο, σου λέω. Εγώ διαφωνώ γενικότερα με την τζάμπα μαγιά βασικά. Όπου και να τη βρω, έτσι. Δεν ήταν τζάμπα, αν του έπιανε στα χέρια του σκότωνε. Όχι, τζάμπα μαγιά των οπαδών. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, λουλακή, τσιντσιλά, δεν με νοιάζει. Όταν κάνει μαγιά κρυμμένο πίσω από του άλλου. Αυτό είναι ανοησία, δεν είναι μαγιά. Και να σου πω κάτι, ακόμα και αυτό που με ενοχλεί, δεν θα ξόδευα παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα για το σκεφτό. Και εδώ για να το κλείσω, αν θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή την ιδέα, γιατί κακά τα ψέματα, το να μην πα στο γήπεδο με λέιζερ, με διάθεση να αντικείμενο ή να βρει τη μάνα του ανανό, είναι θέμα παιδεία. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση που όσο και να τη συζητήσουμε στο ραδιόφωνο, πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι θα ξεκινήσουμε από κάποια γενιά. Του μέλλοντος και θα του βάλουμε μια διαφορετική παιδεία. Όταν όμως οι γονείς πάνε σε παιδικό πρωτάθλημα ή πρωτάθλημα παμπέδο και πλακώνονται, ή από την ώρα που το παιδί του ακόμα δεν μπορεί να σκάσει μπάλα, έχουν άποψη για το αν ο προπονητής θα αδικεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία τύχη ως χώρα να διορθωθεί η παιδεία μας. Όχι, δεν είναι υφίστατο θέμα. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να φτιάξει κάτι. Βέβαια, απλά να πω, επειδή μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος είναι. Θέλω να πιστεύω ότι έχει κατεξοχήν μπασκετικούς οπαδούς. Παρεπιπτόντως μιλάμε για τον Άρη, αύριο θα είναι στον Ολυμπιακό. Ναι, όχι, απλά σου λέω. Όχι, μιλάμε για μια ομάδα που έχει γκάγκαρους μπασκετικούς. Το ίδιο και στην ΑΕΚ. Ναι. Συμβουλή τώρα σε πολλά εισαγωγικά αυτό και ταπεινή από μένα. Δεν είναι τρόπος αυτός για να ανέβεις προς τα πάνω. Αυτό δεν είναι τρόπος. Τρόπος είναι οι καλοί προπονητές, οι καλοί παίχτες, αυτός είναι τρόπος. Τρόπος δεν είναι αυτός. Για να ολοκληρώσω λίγο την κεφαλή, το ζήτημα είναι το εξής. Από την στιγμή λοιπόν που η παιδεία θα αργήσει να μπει στη ζωή μας. Όχι, δεν πρόκειται να μπει, θα αργήσει. Δεν πρόκειται να μπει. Τίποτα δεν θα αργήσει. Από κάποια στιγμή υπάρχει κοινή απόφαση και κοινή πρόθεση. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έχοντας ένα πρωτάθλημα με ιδιωτικές εταιρείες, γιατί δεν είναι πρωτάθλημα. Δημόσιο, είναι πρωτάθλημα ιδιωτικών εταιρεών. Και δει οι εταιρείες πλούσιες θα μπορούσε πολύ εύκολα το κράτος να επιβάλλει το να διχάσει τους έξοδα αν θέλει τα γήπεδα της Α1 να υπάρχουν και να λειτουργούν οι κάμερες, γιατί σε πολλά γήπεδα υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν. Έτσι ώστε αυτό που είπες προηγουμένως για τον Τζάμπα Μάγκα, όταν η κάμερα λειτουργούσε, όταν η Θάτσερ αποφάσισε να καθαρίσει το εσωτερικό των γηπέδων για να πουλάει καλύτερα το προϊόν και να του αφήσει να σκοτώνονται απ' έξω. Μέσα σε ένα βράδυ πιάσανε εκατοντάδες οπαδούς στην πράξη του Τσίτσα. Ένα βράδυ. Ναι, ισχύει. Κοιτώντας απλά τις κάμερες. Εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ της κατασκευής, αλλά αν αυτό πρόκειται να μας επιτρέψει σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους να μπορούμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να μην κινδυνεύουμε να έρθει ένας ΔΑΕΣ να μας πει γιατί δεν φωνάζεις δε μεγάλε τόσο πολύ. Και δεν κινδυνεύουμε από ξόφαλτη αναπτύρα που δεν πέτυχε και μπέχτελε και θα πετύχει και εμάς. Και δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτούς τους παίκτες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι φοβερό να έχεις σε ένα πρωτάθλημα παίκτες που θα παρακαλούσαν σε όλη την Ευρώπη να τις έχουν στο πρωτάθλημά τους και να γίνεται πρωταγωνιστής ο κάθε Καραγκιόζης με το λέει. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή, αν η καταστολή είναι λύση, ας αποφασίσουμε να ανοίξουμε τις κάμερες, να τοποθετήσουμε κάμερες και να πηγαίνουν. Και στις τώρα να του χτυπάνε την πόρτα και να του πούνε έλα μια βολτίλα αυτή πριν να δεις πώς είναι η ιστορία. Να δεις τότε υπάρχει η άνεση που κρύβουμε πίσω από τον όχλο ή αρχίζει και αλλάζουμε 12 χρωματάκια. Ευρωλίγκα. Ξαναλέω, εγώ δεν είμαι υπέρ της καταστολής, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τα Καραγκιόζηλίκια. Είτε πρόκειται για Άρη, είτε για ΠΑΟΚ, είτε για Ολυμπιακό, είτε για Παναθηναϊκό, είτε για τα άσπρα χώματα. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι υπέρ των άσπρων χωμάτων. Άρα, άσπρα χωματά. Μόνο στις άντρα δεν έχουμε πιστεύει. Έχουμε. Εκεί θα πέσουμε και να μας πω. Λοιπόν, πάμε. Γιατί κάποια στιγμή το κουράσαμε αυτή. Και θα νομίζω ότι απ' τη μια είναι η απόλαυση του μπάσκετ με την έννοια του τι ωραίο που είναι το θέαμα. Από την άλλη, η έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος ειδικά για εμάς που έχουμε καλομάθει να πηγαίνουμε στα Final Four και να συνεδεύουμε ελληνικές ομάδες. Εγώ μάλιστα έχασα και τα χρήματα που είχα δώσει για εισιτήριο γιατί θα ήταν από να πλάσω αυτά που θα έπρεπε να πληρώσω. Εγώ δεν κατάλαβα τελικά γιατί δεν πήγες βέβαια. Εγώ θα πήγαινα εδώ όλες από κοντά. Πήγε άλλα 1500 δόρες. Το να πας ή το να αλλάξεις το εισιτήριο. Το να πάω μια εβδομάδα στη Γερμανία.
θα ήταν κοντά στο 1500. Δηλαδή, ας πούμε, το παιχνίδι της Φενέρ που εγώ είδα μονάχα τα τελευταία λεπτά και την παράταση, αξίζει το παιχνίδι αυτό το από κοντά. Φυσικά. Το δέχα τα πληκτικά. Όποιο και να είναι, δηλαδή, καμία σχέση να μην είχε. Που είχε, ρε παιδί μου, ελληνικό στοιχείο. Για εκείνη την γέννηση που έβγαλα από τον Οκτώβριο, όπως θα θυμάστε, για τα οποία πλήρωσε 160 ευρώ για δύο εισιτήρια, όταν ζήτησα να τα αλλάξω, μου ζήτησαν πέναλτι 200 ευρώ. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι παρανοϊκοί, δηλαδή να δώσω 200 για να γλιτώσω 160 και δεν παραπάνω. Ναι, και εγώ σου λέω ότι αυτό γίνεται κάθε φορά, να ξέρεις. Αυτό είναι de facto, είναι scripture που λέμε στο χωριό μου. Από μια από όλα αυτά τελικούς, ποιος είναι τελικούς, από την άλλη, το βλέπω και από τα θέατρο, δηλαδή, τεχνιόμουν να φερενόμουν, δεν είχα αυτή την προσοχή που θα είχα, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη αγώνα, ειδικά ο δεύτερος. Το πρώτο κλειστό φαβορή ήταν αυτό που επέβαλε τον τώρα του παιχνιδιού. Η Λόκο δεν μπόρεσε να αλλάξει το ρυθμό εκεί τελειώσαν όλο. Το δεύτερο παραθήκο θα βλέπουμε το Βόσπορο γεμάτο με εκατομμύρια πεταμίδια. Αλλά ο τελευταίος αναχτηριζόν που λίγο έλειψε να τα χάσει. Θα λέγει ένας εκτεραχτές. Λίγο έλειψε να τα χάσει εκεί στο πλε τζαμί και στα αυτά. Εντάξει. Είχε στήσει με το μέρος. Δύο βολές τα τελευταία λεπτά χάσανε οι παίκτες που δεν χάνουν. Να σου πω και το ότι δεν βάζεις βολές, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητα και καλά τύχη του αντιπάλου. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ναι, με τον Άνταμς, ναι. Και δεν βάζει και δύο βολές ο Μπρούσης. Και αν είχε βάλει τον καλά θεατό, θα είχε πάλι να συζητάμε. Κάνεις δεν κάνεις πάλι. Γενικώς, νομίζω ότι η Φενέρ δεν άξιζε τόσο πολύ να περάσει. Νομίζω ότι συνολικά, αν δεις την εικόνα των 40 λεπτών, ήταν καλύτερη η Λαμποράλ, αλλά δεν παίρνει αυτό που αξίζει, παίρνει αυτό που διαπραγματεύεσαι. Η Φενέρ ήταν πολύ σκληρή διαπραγματεύση. Νομίζω ότι ο Λούκας απέδειξε γιατί πήρε ένα εκατομμύριο. Ειδικά αν τον συγκρίνει και με τον Dixon. Ναι, αυτό με τον Dixon έχω μια μεγάλη απορία γιατί το διάλεξε ο Ζελικό. Αλλά anyway. Γιατί είναι Τούρκο, αδερφέ. Είναι αλήθεια ότι με το που το λες το καταλαβαίνω. Ναι, ρε, ξέρω, υπάρχουν παίκτες για να πάρεις. Δηλαδή το θεωρώ λίγο. Τέλος πάντων, τι να πω. Το μεγάλο πρόβλημα που είχαν στον αγώνα αυτόν, όχι ότι έχει καμία αξία πλέον, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένας Βάσκος, ούτε ένας Ισπανός, ούτε ένας Τούρκος. Ο μοναδικός Τούρκος ήταν ο Τούρκος. Σωστά. Ο οποίος είναι naturalizé Τούρκος. Δεν θα το καταλάβαινα ποτέ αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν από την Ισταμβούλ, ο Τούρκος. Βγήκαν και κάποιοι συνάδελφοι και έγραψαν ότι τι πρωτάθλημα είναι αυτό τη Ευρωπαϊκή που δεν παίζει ούτε ένας Τούρκος. Που δεν παίζει ούτε ένας Βάσκος. Και το γράφουν αυτοί που είναι υπέρ, ας πούμε, τη FIBA, όπου ξεχνάνε ότι η μεγαλύτερη ανατροπή σε παιχνίδι είναι ότι κέρδισε η Ρωσία την Ισπανία με καλάθι στην εκπνοή του βεβαίως από πάπου προς πάπου Ρώσου του J.R. Holden. Όντως, είναι μια αλήθεια. Είναι αυτό που λέμε Black Russian, σαν το ποτό. Ναι. Ο οποίο Χόλτεν είναι παιχτάρα, εγώ τον πάω πολύ. Παιχτάρα, εγώ τον πάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παιχτάρα. Θα ήταν τόσο Ρώσο αυτό, ώστε σχέση έχω εγώ, α πούμε, με τη δίαιτα. Έλα, μπορεί. Τροφή. Anyway, εντάξει, δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά. Το καλό, ναι. Το αθλητισμό είναι όπω είναι. Είναι συγκεκριμένε ομάδε. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα τα λέμε όλα. Αυτό θα κάνει αντιπολίτευση, είναι καλό να κάνει. Όταν θες να στείλει κάτι είναι καλό, αλλά να λέμε και. Δηλαδή εδώ τώρα είναι φοβερό που γράφτηκε για το Ισραήλ, γιατί ανέφερε μια συνεργασία τεράστια με το ΙΕΚΑΣΜΗ. Και γράφτηκε σε site ότι γιατί το ΕΣΑΚΕ συνεργάζεται με ιδιωτικέ εταιρείε. Ο ΕΣΑΚΕ δεν είναι η εταιρεία, με ποιο θα συνεργαστεί. Γιατί έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με το ΕΣΑΚΕ. Λοιπόν, θέλω πολύ πολύ σύντομα την πρόβλεψή σου για τον τελικό. Ναι, σοβαρά. Όχι, νομίζω ότι η απάντηση κρύβεται στο ζευγάρι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που λες. Την πρόβλεψή σου για το ποιο θα κερδίσει. Θα σου πω ότι νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια να δούμε, δεν θυμάμαι από πότε, τελικό με τους δύο πραγματικά καλύτερους ή μεγαλύτερους, αν θέλεις, αυτούς που πάνε στα φαβορί. Έτσι ακριβότερες. Οι ακριβότερες ομάδες της διοργάνωσης. Νομίζω ότι τη δεύτερη φορά του Ολυμπιακού ήταν ο Ολυμπιακός.
Δεν θα το έλεγα. Τώρα δεν περίμενε κανείς. Θα πάει back-to-back Ολυμπιακός. Ναι, άλλο καπέλο αυτό. Αλλά ήταν η ομάδα μέσα στις 2-3 καλύτερες τη σεζόν. Αυτό δεν βλέπω. Το back-to-back έτερο νεκάτερο είναι. Δεν λες όμως ότι ξέρει wow, ήταν σίγουρο θα περάσει. Ναι, ναι, δεν έλεγες wow. Ναι, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Παραδείγματος χάρη, τη χρονιά που το παίρνει η Μακάμπη, δεν είναι η Μακάμπη η καλύτερη ομάδα. Την πρώτη χρονιά που το παίρνει. Την πρώτη χρονιά που το παίρνει ο Ολυμπιακός, δεν το περιμένει να το πάρει κανείς ο Ολυμπιακός. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Επίσης το ίδιο. Τη δεύτερη χρονιά που το παίρνει είναι στις τρεις καλύτερες της σεζόν ο Ολυμπιακός. Και αν μήπως στις δύο καλύτερες. Είναι. Όπως και Μέση είναι καλό από τη μια. Κάνει αυτή την εξαίρεση τα σκεφτούντα του και τις εξαίρεσεις που θέλουμε να κινείται κανένας. Είναι καλό, θα είναι ουσιαστικά μια τυπανομαχία. Έχω την αίσθηση ότι η Φενέρ πάει λίγο πιο χιλιασμένη και τοπονημένη. Έχεις καμιά φορά αυτό το ότι έπεσε και λίγο από την Ακρόπολη και βρήκα πρωτοπόλη. Και κάνει και αλλάζει την κοσμοθεωρία σου, δηλαδή είσαι πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι η Φενέρ έχει ένα προβάδισμα μέσα στη ρακέτα σε σχέση με την ΣΕΣΕΚΑ. Αυτό που δεν μπορώ να βρω είναι πώς θα αντέξει η Φενέρ την περίφηση της ΣΕΣΕΚΑ. Δώσε μας μισό λεπτό να παίξουμε σπόνσορα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε. Η ώρα είναι δύο. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Τώρα με νέα μονάδα παραγωγής και στολισμένα φάσου. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Την άλλη φορά που δεν θα έχω τραγούδι, θα βάλω το σήμα αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, να το ολοκληρώσουμε. Ναι, και για να το κάνουμε και όμορφο, ας πάρουμε από μια ομάδα κάθομαι. Οκ, εγώ θα πω Φενέρ. Άρα, θα πω ουσιαστικά για να έχουμε την κόρη. Οκ. Και να ήταν με τις ζητές. Εγώ θα πω Φενέρ λόγω συμπάθειας σε παίκτες, δηλαδή στο Σλούκα, τον Τατόμε. Γι' αυτό. Τον Ομπράντοβιτ, όχι. Ο Μπράντοβιτ είναι ο Μπράντοβιτ, ρε φίλε. Έτερων 100. Σου λέω σε παίκτες, έχω συγκεκριμένες. Ιδιαίτερα ο Ντατόμε είναι αγαπημένος. Ιδιαίτερα για το μαλλί του. Λοιπόν. Νομίζω είναι μεγάλη στιγμή για να κλείσει στόματα ο Μίλος Τέντες. Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Τη βλέπω τη δουλειά. Λοιπόν. Το ταλέντο του αξίζει πολλά πράγματα. Το μυαλό του δεν αξίζει σχεδόν τίποτα. Πάντως, νομίζω ότι αν αγωνιστικά πάντα έτσι, γιατί δεν μιλάμε. Δεν του έχω καλέσει να πέσει με σκάκι. Αλλά αν έχεις δύο μισθότερες στο κήπεδο, νομίζω ότι αν συγκρίνεις τον Τριόντοστη με τον Ντίξον, ο Τριόντοστη μόνο και καλά φαίνεται. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Ναι. Παράξενη παίκτη. Και καλά, ο Τριόντοστη είναι πολύ, πολύ πιο ταλαντούχο παίκτη. Anyway, λοιπόν. Θα τα πούμε. Το δικό μου μυαλό για να το κλείσω, γιατί το αυτό είναι. Φυσικά έχει παίκτε να ματσάρουν τα του Φενέρ, με εξαίρεση το πρόβλημα που έχει με το καλάθι, όπου ό,τι μπορέσει να κάνει αυτό ο Pocket Center, ο Χάιν. Ναι. Η άλλη είναι ο Δόμη Παλικάρια. Από την άλλη μεριά, η Φενέρ δεν έχει νομίζω παίκτες να μαρκάρουν την πυραυλοκίνη, την περιφέρεια τη ΕΚΑ. Οπότε θα έχει έτσι και αλλιώ ενδιαφέροντα τη στιγμή. Αυτά. Και το άλλο παίρνω από τώρα λοκομοτήπες. Okay, καλά, νομίζω. Εγώ το άλλο, αν προλάβω λόγω δουλειά, θα κάτω να το δω μόνο και μόνο για την χαρά του αθλήματος. Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό. Τα. Πού θα είσαι.
Θέλω να μαντέψει. Εδώ θα είμαι, δεν θα το πω. Λοιπόν, αυτά, Γιώργη. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, πιστεύω. Ναι, και με το παραπάνω. Μπορείς να ολοκληρώσεις εσύ για να σηκωθώ εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο έχουμε. Προφανώς θα έχουμε τον Ντανή Σύνδεση και με τον Γιώργο για το σχολιασμό πριν τον τελικό της EuroLeague. Φαντάζομαι. Θα έχουμε τον Βασίλη με τον απόϊχο του σημερινού τελικού της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Αύριο στις 5 η αρχή των περιφερειακών playoff Ηρακλής Καβάλας δόξα προσκυνητών στο άλλο παιχνίδι Ορφέας που Μαξάνθης Αίδη Δημοτήχου. Ο ήδη σηκωθεί. Και για την τελευταία αγωνιστική της τρεις εθνικής κατηγορίας, ο ΑΟ Καβάλα ταξιδεύει στη Δράμα να αντιμετωπίσει στο τοπικό ντέρμπι την Δόξα. Ο Νέστος Χρυσόπουλος υποδέχεται τον Εορδαϊκό, ενώ στο Κύκνιο Άσμα του Βυζαντίου η ομάδα του Κοκκινοχώματος υποδέχεται τον Εθνικό Αγιονερίου, καθώς βαθμολογικά τουλάχιστον μέχρι τώρα βρίσκεται στα τοπικά μάλλον πρωταθλήματα της επόμενης σεζόν. Τώρα με τις αναδιαρθρώσεις δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και αν θα σώσει με αυτόν τον τρόπο την κατηγορία η ομάδα του Κοκκινοχώματος. Αυτά θα τα πούμε αύριο μετά τις 7, μετά τη λήξη του παιχνιδιού του Ηρακλή και της Καβάλας, με ρεπορτάζ για τα δύο παιχνίδια. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. No doubt, endings are hard. But then again, nothing ever really ends, does it?